Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους και σε όλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλό καλοκαίρι. Καλησπέρα κεντρική παρουσίαση. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, νιώθω αμηχανία. Έκανα τηλεόραση στο παρελθόν για αρκετά χρόνια. Για αρκετά. Για αρκετά διαστήματα τέλος πάντων. Είσαι στα media από το 81. Είμαι στα εφημερίδες περιοδικά και τα λοιπά από το 81. Ραδιόφωνο καμιά 36 χρόνια. Σήμερα νιώθω μεγάλη αμηχανία. Για ποιο λόγο? Περίπου μισή ώρα πριν μπούμε στο στούντιο, ο Κωστής Οραπτόπουλος είχε μία σύγκρουση με τον... δεν μπορώ να πω με ποιους. Υπήρξε μία επέμβαση. Παρέμβαση, τα λέμε. Μία παρέμβαση και ο Κωστής Οραπτόπουλος προς το παρόν δεν μπορεί να παρουσιάσει αυτή την εκπομπή. Γιατί πάρα πολύ απλά θεωρείται απαράδεκτο το να χλεβάζει και να μιλάει με σκληρό, με χαρακτηρισμούς σκληρούς για επωνύμους της showbiz. Υπήρξαν τηλέφωνα και πιέσεις από υψηλά ισταμένους διαφόρων καναλιών. Θα δούμε τι θα γίνει, δεν είναι κάτι μόνιμο. Η όλη ιστορία έγινε περίπου πριν ξεκινήσουμε μισή ώρα 40 λεπτά. Και μάλιστα ήταν να έρθω αργότερα εγώ, μετά τις 12.30, αλλά μου ζήτησε, έφυγε από τη συναυλία τώρα που ήμουν στο principal, για να κάνω την εισαγωγή, να παρουσιάσω την εκπομπή και μάλλον θα πάμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Μαζί σήμερα με τα παιδιά έχω στα δεξιά μου τον Δήμο, τον Αεξή, στα αριστερά μου έχω τον Νίκο τον Ολλανδό και τον Άκη, τον οπαδό του Παναθηναϊκού. Να είναι καλά τα παιδιά. Περιμένουμε τα μηνυματάκια σας για το σκηνικό που πάει να διαμορφωθεί και ελπίζουμε φυσικά ότι δεν θα είναι μόνιμο. Προσωπικά εγώ δεν το ξανακάνω αυτό. Δεν σημαίνει ότι αν τώρα αυτό μπουνε ξανά τέλος, όχι, θα έρχομαι κάθε και εγώ έτσι, όχι, με τίποτα. Η εκπομπή αυτή είναι του Κωστή του Ραπτόπουλου, έρχομαι επί πάρα πολλά χρόνια, πρώτη φορά πότε χάρηθε στο προηγούμενο κανάλι που ήταν, νομίζω δεν τίθεται θέμα, θα ήταν και πούλημα και ανήθικο από τη μεριά μου, που ξέρω τον Κωστή τόσα χρόνια, να το κάνω αυτό. Το κάνω απόψε, μου το ζήτησε ο Κωστής, μόνο για αυτή τη βραδιά. Με την ελπίδα ότι θα αποκατασταθεί η τάξη. Να κάνει showbiz πίσω κατά. Θα έχει κάποιες συζητήσεις ο Κωστής αυτές τις μέρες εδώ με το κανάλι και δεν ξέρουμε ποιους άλλους τα λοιπά, και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Διαφορετικά η μαρμίτα δεν θα ξαναβγεί. Καπούτ. Έτσι. Δηλαδή έτσι με μένα και τα παιδιά, με τίποτα. Όχι. Ούτε με τον Τζόρνταν και τα παιδιά, ας πούμε, έτσι. Ο Τζόρνταν θα έρθει αργότερα. Ο άνθρωπος έχει μια υποχρέωση, θα έρθει αργότερα. Okay. Λοιπόν, πάμε να πούμε τους χορηγούς για να ξεκινήσουμε. Οι οποίοι χορηγοί είναι μαζί μας. Θα τους πούμε πολύ πιο αναλυτικά στο δεύτερο διάλειμμα. Τους λέμε τώρα λίγο έτσι πιο περιπτικά και συνοπτικά. Έχουμε το Hardball στην Πολύχνη, όπου βγήκε νικητής νομίζω. Την προηγούμενη Κυριακή είχε το πέραμα τρόπαιο νομίζω ο Τζόρνταν. Ναι. Ελπίδος 8, που μαζεύει πάρα πολύ καλό κόσμο, γίνεται χαμός. Το πιο εμπορικό τρίγωνο έτσι. Εκεί στην Πολύχνη, είναι κοντά μας και σήμερα, σταθερά εδώ για πάρα πολύ καιρό. Το κομμωτήριο η ΕΦΗ, Ολύμπου 23 και 31. 31 το στούντιο αισθητικής, σε special τιμές και σε κούρεμα και σε περιποίηση και σε θέματα αισθητικής. Μετακομίσεις Κασαγιάννης, Ταντάλο, αν δεν κάνω λάθος, όχι. Κάπου εκεί μέσα στο Βαρδάρι, ναι. Μέσα στο Βαρδάρι, μετακόμιση εγγυημένη από τον Κασαγιάννη. Είναι το Daily Way στην Αγίων Πάντων, την Ψυσταριά, όπου γίνεται χαμός, πέφτει ξύλο κανονικά κάθε μέρα και κάθε βράδυ. Είναι ο θρυλικός πλέον Πετκανίτσας, ο Κλειδαράς, συντελφών, ο οποίος με έχει σώσει σε χρόνο ντετέ. Από καρδιά τον ευχαριστώ. Πριν περίπου 1,5 χρόνο, πραγματικά με έσωσε χρόνο ντετέ. Είναι ο γιατρός ο Μπανιώτης, τον καλησπερίζουμε ιδιαιτέρως, με τον θεϊκό του βελονισμό που δίνει λύσεις σε πάρα πολλά προβλήματα. Και μπορεί να το ψευτώ και εγώ τον Μπανιώτη για μια πελματιά επαναπροσθέτα που έχω δει με αυτές τις μέρες. Και είναι φυσικά και η κυρία Μέρη η Πορφύρα. Η ψυταριά Πορφύρα, η κυρία Μέρη, που κάνει γάμους, αραβώνες, μνημόσυνα, βαφτίσια σε special τιμές στην Επιδαύρου, στην Κάτω Τούμπα. Βλέπω τους χορηγούς μας, θα τους πούμε πιο αναλυτικά στο δεύτερο διάλειμμα. Τώρα τους βλέπουμε όλους για να επανέλθουμε σε ένα σκληρό κυριακάτικο τηλεοπτικό βράδυ. Λοιπόν, έχουμε στον αέρα Κωστή Ραπτόπουλο. Έλα στον αέρα είσαι Ραπτόπουλε. Εσύ λέει δεν υπάρχει εδώ, με παοξία έχω να κάνω, δεν υπάρχει. Λοιπόν, κάναμε μία πλάκα, κανένας δεν πίεσε τον Ραπτόπουλο επειδή κράζει τους επωνύμους της showbiz. Το πρόβλημα είναι ότι έχει μπλέξει όπως λέει ο ίδιος με παοξίδες χαμηλού IQ. Λοιπόν Κωστή, τι συνέβη, πες μας.
το να μείνει από βενζίνη στον δρόμο στην Εγνατία εδώ είναι φυσιολογικό. Ναι. Όταν οδηγάει ο Τζόρνταν και δεν έχει υπολογίσει τα χιλιόμετρα. Το ότι είναι παοχτή χαμηλούρα εκεί που φέρεται. Ότι φέρεται τα βενζινάδια που ήταν κλειστά. Τρία βενζινάδια τα κλειστά. Ρε φίλε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχω μείνει στην Εγνατία εδώ, έχω πάει κοζάνι το λιμαίδα με αυτό το ταλάρι να πούμε. Έχω πάει Εγνατία. Κάναμε αυτό το show, το μαζέψαμε χρήματα για το αμάξι του Τζόρνταν και ήταν πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα, φανταστική. Ο κόσμος πολύ καλός μας ψάχνει. Και στο γυρισμό, ρε φίλε, μείναμε από βενζίνη. Γιατί μείναμε, ρε Τζόρνταν, από βενζίνη? Γιατί ήταν τρία βενζινάδια κλειστά. Καλά, λέω, δεν ήξερε ότι θα μείνουμε από βενζίνη. Και φωνάξε με τη σήμανση να πούμε, ήρθα από τη Βέρεια, έβαλε κάτι κόνο εδώ για να μα τσαλαπατήσουν, γιατί είναι σκοτεινά εδώ να μα κάνουν κομμάτια. Το στείλαμε τον άνθρωπο στο κλειδί Μαθία να μα φέρει βενζίνη και να πάρει το ταγάρι να βάλει βενζίνη για να φύγει. Μιλάμε τώρα, πού να πάρει πρωτάθλημα αυτή η ομάδα. Ωραία περιπέτεια. Road movie για ραπ και Τζόρνταν. Ωραία. Λοιπόν, σε πόση ώρα υπολογίζει να είστε εδώ πέρα? Κοίταξε τώρα, αυτό έχει κοιτάξει το κλειδί. Μια μισή ώρα θα μα φύγει. Μια μισή ώρα. Μια μισή ώρα. Πάρτε την, ανοίξτε γραμμές, πείτε, κάνε μια ερώτηση μόνο στο κοινό. Αν center for του ΠΑΟΚ μπορεί να βάλει το τρίτο γκολ του να είναι side fans, αυτό το δηλαδή τη σακούλα που είναι κτλ. Κι αν τα χαφ που κοστίζουν για τον Πανιόνιο, τα δύο αμυντικά χαφ, ο Κόρμπος και ο Σιώπης που κάνουν το τρίτο όπως κάνει ο Τζιόλης, κρατάνε ένα κέντρο καλύτερα από το κέντρο του ΠΑΟΚ που κρατάνε. Καλά, Κόρμπος με Σιώπη, με Τζιόλη είναι προσβολή για τα παιδιά, έτσι. Και οι δύο μαζί αυτοί του Πανιόνιου κόστα 100.000. Προσβολή για τα παιδιά, σοβαρά μιλάς. Επίσης γίνεται ρόμπα ΠΑΟΚ που με μπακασέτα και Einstein fan που κοστίζουν, ξέρω εγώ, κάνα 300 και 2-400, δεν κοστίζουν. Του πάω κοστίζουν 2-800 ή 2-9 και 10. Ο Μπερμπάντοφ με τον Κατουράι στον δρόμο. Άκου, Κατουράι ο Τζόρνταν, άκου ένα που θέλω να Τζόρνταν. Άκου ένα μήνυμα, άκου το μήνυμα που ήρθε με αφορμή την εισαγωγή που έκανα, έτσι, και είπα για το Τσεβάνο, σου βάλαμε χέρι για τη showbiz. Άντε σοβαρευτείτε εκεί ψηλά, ρε, ξαφνικά, γίνατε όλοι, λέει, ντίβες και ξεχάσατε από πού καταγόμαστε. Ράπ, είμαστε μαζί σου. Λοιπόν, Μάρια, τα πας τέλεια, Κωστή, είμαστε μαζί σου. Εμένα με κόψαν από το έψιλο δεύτερη φορά, διότι είπα τις γυναίκες ότι είναι ανομαλάρες, να πούμε. Εντάξει, ναι. Το προφανές είναι. Να το μπλε. Και τι σου είπε η Λαμπύρη? Η Λαμπύρη τι σου είπε? Έλα, τι να πει Λαμπύρη, ήταν άρρωση εκεί την ημέρα. Κοίταξε, φίλε, εμένα όταν με βγάζεις να μιλήσω, μιλάω πως γουστάρω. Άμα δεν γουστάρεις, μην με βγάζεις. Πάει, τελείωσε. Άμα δεν σ' αρέσει, μην με βγάζεις να μιλήσω, μην μου δεις εκπομπή, εγώ έτσι μιλάω. Δεν μπορώ. Δηλαδή, θέλω να... εντάξει, αυτά είναι γνωστά, δεν βάζεις κολόνια. Να το πούμε. Ναι. Ετοιμάσου. Πες στον Τζόμπλο να μας βρει εισιτήρια να πάμε να δούμε το φιλικό του ΠΑΟΚ την ημέρα της διεξαγωγής του αγώνα του κυπέλου που θα γίνει από αύριο, να ξέρεις. Θα πάμε μαζί στην Τούμπα να το δούμε. Εσύ έδωσες τροφή στην Τρίπολη να κυνηγήσει τον ΠΑΟΚ. Έκανες την κότα σήμερα, Ολλανδία, να πούμε. Φιλαράκι, άκουσε με. Καθόλου κότα, σε ξαναείπα. Όταν πρέπει να πάρεις κάποιο στο κέντρο και δεν παίρνεις κανένα και μένεις με τον νεαρό τον Ζαμπάζη που είναι ανησυχός του Προέδρου, καληνύχτα. Έτσι είναι, ρε φίλε. Άμα δεν μπορείς να βγάλεις την μπάλα, καταρχήν σε όλες τις φάσεις που έβγαινε η μπάλα από την άμυνα μπροστά, οι αμυντικοί χαφ δεν πηγαίνανε να ζητήσουν την μπάλα. Πλάκα μου κάνεις, δεν υπάρχουν αμυντικά χαφ στον ραπ. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, μήνυμα για σένα. Μήνυμα για σένα μόνο. Ραπτόπουλε, ίδιος ο Ασλαμάς έγινες. Μέχρι και ίδια φωνή με τον Μάριο. Καλά, ο Τζόρνταν πού να έρθει μετά την τριάρα. Κάνει δύο νίκες ο Πλατανιάς και έξω ο ΠΑΟΚ. Εμείς περιμέναμε σήμερα να έρθει ο Μένιος μετά την τριάδα του Παναθηναϊκού. Εδώ είναι ο Μένιος! Εδώ, τώρα ήρθε! Λάτος! Κάτσε λίγο πριν σου μιλήσει ο Μένιος, Κώστα! Κάτσε λίγο, Μένιος, όλοι. Μόλις μπαίνουμε από βενζίνη, τι μου λέει ο Τζόρνταν? Να ξέρεις, αυτός ο βλάχος θα έρθει τώρα που χάσαμε 3-1, πρώτος θα έρθει. Πρώτος δεν ήρθε, τελευταίος, αλλά καλός. Τζόρνταν, τι είχαμε πει τώρα, ότι ο Μένιος θα σκάσει μύτη που έδωσε. Να τους, εδώ είναι. Μίλα, του πέτρου για καλημέρα. Έλα. Έλα, διοικητή της πιάτσας. Κοίτα να δεις τώρα. Είμαστε ζωντανά τώρα στον αέρα. Είναι στον αέρα. Όχι, δεν είναι ζωντανά, πλάκα μας κάνουμε. Βάλαγε τέρτον η ώρα. Πεθαμένα είμαστε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Να έρθω να σας πάρω από εκεί ή να σας αφήσω να έρθετε με τα πόδια. Πάμε μια πλάκα τώρα εδώ πέρα. Γιατί όπως το κόβω με τα πόδια δεν φέρει. Καλά, εμείς πάω και μας ερχόμαστε και με τα πόδια. Δεν πειράζει. Χειροκρότημα για απάντηση. Κώστα!
πω, 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 πω. Εμείς είμαστε ΠΑΟΚ, δεν το έχουμε τίποτα. Ναι, εννοείται, εννοείται. Απλά θα κάνετε 3 οτοστόπ στον δρόμο και λίγο πριν από την έξοδο θα κατεβείτε και θα πείτε ναι, ήρθαμε με τα πόδια. Το 0% το κάνουμε σε 2 δευτερόλεπτα. Εμείς και τα κρατήρια. Τώρα ζεις τώρα. Και αυτά είναι μέσα στη ζωή τώρα. Δεν το συζητάμε, εννοείται. Ήταν κλειστά 3 βενζινάδικα στη σειρά. Μετά το πήγαινα σιγά σιγά λίγο από το πάμε σιγά στο κλειδί εκεί βενζινάδικο. Τελικά λίγο πριν το κλειδί μείναμε. Τζορντάν, θέλω μια χάρη. Πήραμε το 77 τη Εγνατίας Οδό. Ήρθε το παλικάρι. Μας έκανε τώρα την εξυπηρέτηση. Τη Εγνατίας Οδό. Τζορντάν, θέλω μια χάρη. Τζορντάν, ακούς. Θέλω μια χάρη. Θέλω να μου πεις ένα εισιτήριο οποσδήποτε. Ποιος είναι αυτός, αμυγιό. Ολλανδός. Ολλανδός, ο Ερακλειδέας. Τι θέλεις. Θέλω ένα εισιτήριο να μου πεις οπωσδήποτε. Εισιτήριο γιατί. Εισιτήριο θα σε πω αύριο που θα ξαναγίνει η επανέναξη του κυπέλου. Θέλω στο μάτς που θα οριστεί με τον Ολυμπιακό να μου βρεις ένα εισιτήριο να πάμε μαζί στο φιλικό σύντομα. Θέλεις. Καλά, εγώ δεν θα σου πω. Όχι, λέω απλά επειδή είμαι επαναστάτης. Επαναστάτης, θέλω να μου δώσεις εισιτήριο να δούμε παρεόλα. Θέλω να πάμε δίπλα-δίπλα. Θα με πάρεις. Θα έρθει και ο Μπέντιο, έρχεσαι και εσύ, ρε. Πάμε να δούμε το φιλικό του Πάπου. Ναι, ναι, το ξέρω και το Κολοκοτρονίτσι μιλάμε τώρα. Το λάμαρο της επανάστασης σηκώθηκε. Περίμενε ο Ερακλής βοήθεια από τον ΠΑΟΚ να νικήσει τον Πανιόνιο να πάρει και ο Ερακλής τον ΠΑΟΚ. Τζόρνταν, ξέρεις αυτό που έγινε αυτές τις μέρες, ξέρεις τι μου θύμισε. Πρόσεξε, ο ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται βοήθεια από κανέναν. Συμφωνώ, άλλο λέω εγώ. Λέω ότι αυτό που κάνετε τώρα τις τελευταίες μέρες μέσω κύκλου και να ξαναξεκινήσει το κύπελο και με ξένους διαιτητές μου θύμισε το δημοψήφισμα του καλοκαιριού που ο κόσμος ψήφισε όχι και ο άλλος είπε ναι τελικά. Μήπως τελικά στο 87 ο ΠΑΟΚ άκουσε με. Οι οπαδοί μπήκαν μέσα και διακόψαν το παιχνίδι γιατί θέλανε να χάσουν 1-2 μέσα στην Τούμπα και να παιχτεί το δεύτερο μάτς με ξένους διαιτητές. Αυτό θα το πείσω όταν θα κατέβει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν θα κατέβει να παίξει. Δεν θα κατέβει. Αυτό ήθελα να πεις. Άμα δεν κατέβει στο φιλικό θα πάμε παρέα, στο λέω. Όχι, το κύπελο μπορεί να γίνει, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν θα κατέβει. Αυτό σε λέω. Εκείνη την ημέρα θα έβαζες φιλικό. Θα πάμε παρέα. Τζόρνταν, μήνυμα για σένα. Τζόρνταν, βγάλε μπούτι και κάνε το stop για να γυρίσετε πίσω. Τζόρνταν, άστα αυτά τώρα. Πώς βλέπεις τη μάχη για την πέμπτη θέση μετά τη σημερινή αγωνιστική? Κοίταξε, ας σου πω κάτι. Εγώ αυτά που λέω θεωρώ ότι μπορεί να γίνουν κιόλας και θα γίνουν. Οι βαθμοί θα είναι -3. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ να παρακαλάει όλη η Ελλάδα, εάν δεν γίνει το Κρέξιτ, να είναι στην πεντάδα. Γιατί εάν δεν είναι στην πεντάδα, πάλι Κρέξιτ θα έχουμε, να ξέρεις. Γιατί άμα περιμένεις από πλατανιάδες και από πανιόνιους για να φέρουν βαθμούς από την Ευρώπη, τελείωσαν. Να ακούσουμε Μένιο. Σε αυτό που λέει ο Τζόρνταν έχει δίκιο. Άλλο βάρος έχει ο ΠΑΟΚ. Καλά, εννοείται. Άλλο βάρος δεν συζητάμε. Αλλά αν υπάρχει Θεός ποδοσφαιρικός, φέτος έπρεπε να είναι δεύτερος ο Πανιόνιος. Σωστό. Ο Πανιόνιος αδικείται έναντι του ΠΑΟΚ, έναντι της ΑΕΚ, έναντι του Παναθηναϊκού. Σωστό. Πρέπει να είναι δεύτερος. Σωστό. Με την εικόνα που έδειξε σήμερα έχει δίκιο ο Μένιο. Έτσι δεν είναι. Ποια εικόνα, ρε παιδιά. Αδικείται. Υποκέντρωτο στο δεύτερο τώρα. Αδικείται. Με την εικόνα που έδειξε σήμερα, επειδή έχει μια πολύ ωραία ομάδα. Βέβαια. Δικαιότατα στην πεντάδα. Αδικείται από την βαθμολογία. Με την εικόνα που έδειξε σήμερα μιλάω. Και όλη τη χρονιά. Σήμερα ήταν πολύ ωραίο. Και όλη τη χρονιά έδειξε εικόνα. Δυνατά παιδιά, πνευμόνια, πολλή αντοχή. Έδειξε μια εικόνα αξιοπρεπέστατη ο Πανιόνιος. Και παίζει και ποδόσφαιρο. Άντε βρείτε βενζίνη και ελάτε. Τζορντάν, τώρα να σου στείλω το Μένιο να δει να σου στείλω. Λοιπόν, σταυρώνω δάχτυλα για να έρθετε, άντε. Σταυρώνουμε δάχτυλα. Έλα ρε, και ό,τι θέλετε πάρτε τηλέφωνο να πούμε, άμα είναι καμιά ανάγκη. Τον περιμένουμε σε λίγο δαρδία αυτός. Αν έχετε κανένα πρόβλημα, πάρει τηλέφωνο, κάτι θα γίνει εδώ. Συγγνώμη, Τζόρνταν, η σήμανση θα έρθει. Η σήμανση. Όχι με τη σήμανση μιλήσουμε. Όχι με τη σήμανση. Η σήμανση θα μου στείλει. Η οδοσήμανση της Εγνατίας Οδού. Η οδοσήμανση λοιπόν επειδή ήρθε και... Μίλα ρε, οδοσήμανση πες. Ναι, επειδή ήρθε μας έβαλε τους κόμους εδώ πέρα να μην έχουμε πρόβλημα. Στην Εγνατία πάρω. Τι έβαλε τους κόμους. Τις κόμους, ναι, για να τις βλέπω. Α, τους κόμους. Τους κόμους νόμισα άκουσα ρε. Ζωντάν.
Ξέρεις τι νόμιζα και άκουσα εγώ. Τους είπαμε στις... Έχουμε γεμίσει και με κόλλους να πούμε, ακούτε κόλλους. Τζόρτα, κανένα πολιτιστικό κέντρο δεν έχει γίνει κανένα ποτό. Με καλή ώρα λοιπόν πήγε το παλικάρι αυτό στο κλειδί για να φέρει στο βενζινάδικο τη βενζίνα. Πιστεύω όπου να είναι σε λίγα λεπτά γυρνάει. Πέρα το βιβλίο του. Λοιπόν, πάρτε λίγο το... Λοιπόν, το κλου της βραδιάς, το νόημα της βραδιάς είναι ότι ένας μέσος παοξής όταν μένει από βενζίνη, δεν φταίει αυτός που είναι μαλάκας, φταίει τα βενζινάδια που είναι κλειστά. Είναι η νοοτροπία που του έχουν περάσει τόσα χρόνια, ότι για όλα αυτά είναι οι άλλοι. Συμφωνώ! Τα βενζινάδια είναι κλειστά, θα πρέπει να πάρουμε βενζίνα από τα κρεμπολία, να ξέρετε. Άντε! Κώστα! Το βράδυ, θα κάνω το σκόπι. Έλα, όταν τα βενζινάδικα είναι κλειστά, εσύ να πηγαίνεις στο κρεμπολίο, από εκεί να παίρνεις βενζίνη. Έγινε παλιγάρι μου, περπάτα τώρα με τα πόδια. Δεν πειράζει. Και σε κόβω να περπατάς καμιά εβδομάδα. Αν δεν έρθω μένει στο σιπάρα του κλειδίτου. Να πούμε και για τον πρόεδρο του Ιορδαϊκού και τον μεγαλομέτωχο του Ιορδαϊκού που έχουν φρικτά παράπονα από τη φιλοξενία των φιλάθλων του Άρη και των παραγωγών των φιλάθλων τη διοίκηση του Άρη και του χαρακτήρισαν στο καφενείο που πήγαμε γιατί ήταν και ο πρόεδρο και ο μεγαλομέτωχο. Τι ομάδα είναι ο πρόεδρο? Παοξή. Τους χαρακτήρισαν τους είπαν ότι είναι γαϊδούρια. Γαϊδούρια, η διοίκηση του Άρη. Η διοίκηση, η φίλα Λεβδίας λέει, ο πρόεδρος του Ιορδαϊκού και ο μεγαλομέτωχος του Ιορδαϊκού χαρακτήρισαν στις ομιλίες τους τους παράγοντες του Άρη γαϊδούρια. Αυτό τίποτα άλλο. Τζόρνταν λέει ένα μήνυμα να προσέχει τα τσακάλια. Τα κανονικά τσακάλια. Κώστα! Κλείνω. Κώστα! Έλα, λοιπόν, παιδιά, να τα βάλουμε σε μία τάξη, να μιλήσετε εδώ όλοι με τη σειρά και τα λοιπά, να πείτε ότι τραβάει η καρδούλα σας. Ο Άρης έγινε σήμερα, Σιμένιο. 3-2. Τον Ιορδαϊκό, έτσι. Γιατί έτσι παράπονα αυτή η διοίκηση του Ιορδαϊκού. Δεν υπάρχει σονάρι ούτε 10 ευρώ για να κεράσουν καφέ. Τίποτα, Ήρθαν οι άνθρωποι εδώ, αν δεν πήραν ούτε νερό, λίγο μπουκαλάκι να βγουν στη γη. Είδαν το μάτσι, χάσαν και όλα φύγαν. Όχι, αυτά ο Καρυπίδης εσύ. Αλλά δεν ξέρω. Από το σούπερ μάρκετ μου να φέρει τρία πράγματα, ναι. Ναι, πήγε σήμερα εσύ. Δεν πήγε, όχι. Δεν πήγε. Αλλά γιατί είχαν κάνει δηλώσει οι Ιορδαϊκοί και μέσα στην Τολεμαϊδα. Στον πρώτο γύρο κάτι δηλώσει δηλαδή. Χωριάτικης. Κατάλαβα. Κάτι χωριατοδηλώσεις και παίζει ρόλο ο ΠΑΟΚ στην Τολεμαϊδα, έχει πολλούς ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Γεια σου αυτά και να είσαι καλά, ρε. Έτσι γίνεται πάντα. Αυτό. Έτσι γίνεται πάντα. Τα ίδια κάνουν σε παρακαλώ, όλους. Παρακαλώ. Τα ίδια κάνουν σε όλους και σε εμάς τα ίδια. Το ξέρω εγώ τώρα πώς είναι η κατάσταση. Έτσι ήταν. Ωραία. Λοιπόν, αυτοί είναι οι παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έτσι. Αυτοί είναι. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει ένα 10% το οποίο ασχολείται με το ποδόσφαιρο για το ποδόσφαιρο και γνωρίζει και το αντικείμενο. Ναι. Διότι εδώ τώρα στις μικρές κατηγορίες, τώρα τα δύο τελευταία χρόνια, να κάνω μια παρένθεση, επιτρέπετε κύριε Παρουσιαστή. Ναι, παρακαλώ πολύ. Τα τελευταία δύο χρόνια τώρα με την περιπέτεια που είχε ο Άρης και με την καλή πορεία που κάνει ο Καμπανιακός, έχω παρακολουθήσει το πρωτάθλημα. Το ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως το βλέπω για την επόμενη δεκαετία, δεν έχει κανένα μέλλον. Συμιλάω για μια κατάσταση, για ένα ελληνικό πρωτάθλημα η ΓΑΜΑ Εθνική. Συμιλάω για τέσσερις ομίλους πάνω από 80 ομάδες. Μιλάμε για χιλιάδες παίχτες και από αυτό το πρωτάθλημα, από αυτό το τεράστιο όγκο παιχτών, δεν πήρε ένας μεταγραφή στην άλλη εθνική. Συγγνώμη, να ξέρετε το γνώσο ότι στη ΓΑΜΑ Εθνική δεν υπάρχουν συμβόλαια, παιδιά. Υπάρχουν. Δεν μας ενδιαφέρει το τι υπάρχουν. Ιδιωτικά συμφωνητικά. Εγώ πιάνω κάτι. Ιδιωτικά συμφωνητικά, κάτι χαρτί. Εγώ πιάνω το ζουμί, Μαρή, και βλέπω ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο για την επόμενη πενταετία, εφταετία δεν έχει κανένα μέλλον. Βάλε άλλη. Βάλε μια πατάρα. Είναι τα Ελληνάκια που έχει ο Πανιόνιος. Θα πέσουν τώρα οι μεγάλοι, θα του κατασπαράξουν τον Πανιόνιο. Ναι, Ολυμπιακός Παναθηναίκος, ό,τι προλάβει ο ΠΑΟΚ εκεί. Λοιπόν, μα ναι, αυτό είναι Μάρη. Το στίχημα για τον Πανιόνιο είναι η δεύτερη χρονιά. Αλλά δεν θυμήθηκα σε αυτή την κατάσταση το ελληνικό ποδόσφαιρο ποτέ. Το ερασιτεχνικό. Θυμάμαι δηλαδή εποχή που έβλεπα μάτς. Και να σου πω τώρα παιχταράδες που παίξαν Αλφα Εθνική. Καλά τα και τους έχω δει μέσα στη χαλάστρα. Παιχταράδες. Ναι, τα προλάβες. Έτσι. Ναι. Δηλαδή πήγαινες εννοείται. Και έλεγες ότι έχουμε ποδόσφαιρο. Ναι. Δηλαδή τα ταλέντα βγαίνανε ένα πίσω από το άλλο. Σήμερα μιλάμε. Είναι τραγική η κατάσταση. Δηλαδή η Ελλάδα έχει φτάσει σε σημείο. Καλά, παιδιά, μιλάμε τώρα για πριν 10-15 χρόνια που έπαιζα εγώ Α1 κατηγορία. Έβλεπε παίκτε. Όχι, λίγο. Τα αθλήματα με ΑΒ ομάδε. Όταν μπαίνουμε σε ομάδε όπω ήταν ο Νίκη Βόλου που αποχώρησε και παίζονταν μισό και πρωτάθλημα και άλλοι πέραν Α γόνου βαθμού.
και βλέπεις ότι υπάρχουν κάτι ομάδες. Μιλάμε για το καθαρά ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Εσύ θες να το πας στον Ηρακλή, δεν αντιλαμβάνεσαι καταρχήν τι λέω. Καταλαβαίνω τι λέω. Εσύ θες να πεις να μιλήσει υπέρ του Ηρακλή. Όχι, υπέρ του Ηρακλή. Πάρε 5 λεπτά μετά. Νίκο, ο Μένιος μιλάει καθαρά για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Στο Ηρακλή λέω ότι αλλού πήγα, γιατί δεν πήγα για τον Ηρακλή. Λέω ότι όπου βλέπουμε προβλήματα στο επαγγελματικό και δεν υπάρχουν λεφτά, πόσο μάλλον χειρότερα θα είναι τα πράγματα στο ερασιτεχνικό. Πάμε να συμφωνήσω και πάμε να μου πει και τον Ηρακλή. Μην πάρει τον Ηρακλή συζήτηση. Δεν υπάρχουν συμβόλαια. Παιδιά, για να βάλουμε τάξη ρεμάνια. Δεν υπάρχουν συμβόλαια, δεν υπάρχει και ταλέντο. Και πάμε για περιοχές, ξέρεις Μάρη, να πιάσουμε το ποδόσφαιρο γιατί σε γουστάρω πάρα πολύ, λόγω του ποδοσφαιρικού επίπεδου. Ξέρεις ότι οι καμπίσκοι παίζουν ποδόσφαιρο. Αν δεις, ολόκληρη η Ήπειρος έβγαλε ένα μπονόβα. Σωστό. Είσαι παλιά τώρα, πας. Ένα μπονόβα. Καλά, μιλάμε για ποδοσφαιριστή τώρα. Κρήτη. Σεϊταρίδη, θείο και πατέρα. Καλά, σιγά τους παίχτες. Ολόκληρη Κρήτη. Όχι, θείο και πατέρα είπα. Όχι Γιούργκα Σεϊταρίδη, προς Θεού. Στον Εγάλο πας. Με Αλβαρές. Θυμάμαι εγώ και σε ένα μπαράζμι τον Πανιόνιο αυτό. Κοντο Γιωργάκη. Πέσανε. Και σώθηκε ο Πανιόνιος με τον Σαραβάκο. Η Κρήτη. Να βγάλε ένα βουζονεράκι. Λόγκ Μπέρμπα. Πώς φαντάζεστε, να πάει Μπερμπάτοφ να πάρει ένα πτώπουλο. Δεν υπάρχει δηλαδή. Λοιπόν, πείτε μας λίγο, πολύ βασικό. Περιμένουμε ή μηνύματα όταν ανοίξουμε γραμμές. Πώς σας φαίνεται η μαρμίτα χωρίς το παδό του ΠΑΟΚ. Πρώτη φορά. Το θέλετε αυτό, έτσι σας αρέσει. Η μαρμίτα αυτή. Φανταστείτε τον Ραπτόπουλο στη θέση δικιά μου, χωρίς το παδό του ΠΑΟ. Πώς την φαντάζεστε, έτσι. Τώρα, για να μιλήσουν ξεκινάνε τα παιδιά, να μιλήσουν όλοι. Και με χρόνο, ας πούμε, ο καθένας θα πάρει 2-3 λεπτά και μετά ανοίξουμε το γραμμές, παιδιά, έτσι. Να ποιος θέλει. Μάρι. Ναι, κλείσε Μένιο Σιλίου, μετά πάμε στον Νίκο, μετά στον Άκη. Λοιπόν, σίγουρα πρώτος ο Παναθηναϊκός. Σίγουρα. Σίγουρα πρώτος στα play-off. Α, στα play-off, συγγνώμη, γιατί είναι ο τρελός. Με επιβεβαιώνεις ότι βλέπεις από μπάλα. Κάνει μπαμ. Η ΑΕΚ, τα λέγαμε εδώ στο Παλικάρι ένα-ενάμιση μήνα πριν, περνούσαν οι τσαμπουκάδες του Μελισσανίδη και κυνηγούσε τις διαιτητές, κέρδισε λίγο τον Ολυμπιακό, λίγο κουνήθηκε εκεί. Κλάταρ, η ΑΕΚ δεν μπορεί. Και από την αρχή της χρονιάς δείχνει ότι δεν μπορεί αυτή η ομάδα. Είναι πολύ μέτρια ομάδα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, αυτό δικαιούται αγωνιστικά. Αυτό παίρνει. Προπονητάρα είναι ο Ποκετίνο. Το λέω από τη Southampton. Είναι ο μόνος μη Βρετανός που δέχομαι να καθίσει στον πάγκο της Αγγλίας. Ο μόνος μη Βρετανός. Και είναι άδικο, είναι μεγάλη μου αγάπη Tottenham. Αλλά τώρα θέλω να το πάρει και εγώ η Λέστερ, ας πούμε. Αν είσαι οπαδός της Tottenham, αυτοκτονείς. Είσαι μία ανάσα το πρωτάθλημα και το χάσεις από τη Leicester City. Η οποία σήμερα πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχε, το είδα το παιχνίδι. Δεν υπήρχε. Ποιο η Leicester. Θέλω. Προηγείται με ένα corner από το πουθενά. Τέτοισα ο Θάπτον χαμένο. Αυτό ήταν αγγλικό ποδόσφαιρο. Η μαγεία του αγγλικού ποδοσφαίρου θα το πάρει ένα χωριό. Καλά, η μαγεία του αγγλικού ποδοσφαίρου σε 150 παίκτες. Α, καλά, αυτό κάτσε εκεί. Δεν είναι. Μαμουνιά, Νίκο. Καλά, ναι, μαμουνιά. Μαμουνιά, αυτό κάτσε να βγούμε. Γιατί αυτό είναι έτσι. Βγήκε τώρα εκεί στην κάμερα μπροστά και τα έλεγε ο. Πώς δε, ο. Ο Μπόνα. Το ότι υπάρχει ντόπα μέσα στον αθλητισμό το βλέπει τώρα σαράλοπα. Βλέπει εκεί το Φελπ, βλέπει ελληνικέ ποδοσφαιριστέ. Τώρα εντάξει, τη αυτή το αυτό γίνεται. Έλα, πες, τι άλλο. Ο ΠΑΟΚ αυτό δικαιούται αυτό, παιδί. Αγωνιστικά, η εικόνα του όλη τη χρονιά ήταν πολύ κακός φέτος. Δηλαδή πιστεύω ότι ήταν πιο κακός και από Παναθηναϊκό και από Πανιόνιο και από ΑΕΚ. Είπε ο Νίκος στο πριν μπούμε. Αν πάει πέμπτος θα πάει δίκαια. Ναι, είπε ο Νίκος πριν μπούμε ότι ο ΠΑΟΚ λέει είναι η δεύτερη πιο ευνοημένη ομάδα στην αντιδυσία στην Ελλάδα. Δεν το ξέρω. Στην δεν θέλω να μπω σε αυτό το. Ναι. Ξέρεις, δεν θέλω να πω. Ναι. Όχι, λέω, ο Νίκος το είπε. Ο ΠΑΟΚ είναι η τέταρτη πιο ευνοημένη. Διαχρονικά στην αντιδυσία. Στην Ελλάδα, διαχρονικά. Διαχρονικά. Και νυν και αϊν και ει πιστεύω. Ναι, στον αιώνα μην πει από ηγέτη τετράδα. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα να συζητάμε και να λέμε τι. Λοιπόν, αυτό δικαιούται αγωνιστικά, αυτό παίρνει. Δεν του βγήκε ο Μπερμπάτοφ. Δηλαδή, ό,τι και να ήταν ο Μπερμπάτοφ, ό,τι για το αγγλικό, ό,τι και σαν οντότητα, ξέρει στον ΠΑΟΚ, περίμενα τουλάχιστον 10 γκολ. 10 γκολάκια. 10 γκολ. Που τα 5 να σημαίνουν βαθμού. Δεν του βγήκε και του έκανε και χρονιά στραβά από εκεί. Ξεκινήσαν. Και καλά, ήταν μεγάλο πείραμα αυτό. Ποιο? Αυτό με τον Μπερμπάτοφ. Το είπα εγώ το μεσημέρι εκείνο το ηλιόλουστο. Το βράδυ στην εκπομπή μου στο ραδιόφωνο το είπα, στο Λίμπερο. Το βράδυ εκείνο και έγινε κακός. Γιατί μέσα στο πανηγύρι, όταν λες την αλήθεια, γίνεσαι κακός. Όπως το είπα και για τον Φρανκ Άρνεσεν. Ο οποίος είχε στην Τζέλσι και στην τότε να προσφορά 0.
Και... Τα είπαμε στο ραδιόφωνο, έβγαλε το Μιχάλη, ο παδό τη Τσέλση, παιδί που ασχολείται με την Τσέλση 10 ώρες την ημέρα, και είπε με ονοματεπώνυμα χρόνους, έργα και ημέρες, ή μάλλον παρένθεση, μη έργα, κλείνει παρένθεση, και ημέρες του Φρανκ Άνεσεν σε Τότεναμ και Τσέλση. Έτσι απλά ο κόσμος αφού μια παρένθεση, Μάρε, ναι, σε αυτό το θέμα. Έχεις παρατηρήσει ότι οι μεταγραφές αεροδρομίου σπάνια παίζουν ποδόσφαιρο. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Καλά, εννοείται, ρε παιδιά. Αυτά συζητούσαμε με τον Νίκο. Μας έχει δείξει πείρα. Ναι. Αυτά συζητούσαμε με τον Νίκο. Μεταγραφή αεροδρομίου να φοβάσει. Μα ξέρει λίγο μένει μόνο σε αυτό το κομμάτι που λες τώρα. Λέγαμε έξω πριν μπούμε στην εκπομπή με τον Νίκο. Μου λέει ο Νίκος τι κοινό έχει ο Περόνε με τον Τζιμπούρ. Ναι, ρε φίλε, τι κοινό. Και του απάντησα ότι είναι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές. Ναι, ρε φίλε. Ενεργεία βετεράνη. Εδώ στο ξενοδοχείο δίπλα ήταν η αποστολή του Ολυμπιακού. Έχω ένα φίλο πολύ Σέρβο. Και ερχόμαστε, βρίσκουμε τον Κοβάσεβιτς. Εκείνη. Α, εκείνη τότε. Ντάργο. Και καθίσαμε, αυτή η Σέρβη είναι πολύ. Είναι ευρύ. Τι να πιάσουμε σχέδιο τώρα. Είναι πολύ ενωμένοι. Ναι. Το καθίσαμε 2 ώρες με τον Κοβάσεβιτς. Ναι. Και κάποια στιγμή το ρώτησα, το λέω, Ντάργο, γιατί ήρθες εδώ. Με λέει, κοίταξε να δεις. Αυτά τα λεφτά μπορούσα να τα πάρω στο Ντουμπάι, στο Κατάρ εκεί κάπου, στην Κίνα. Και στην Ελλάδα. Δεν αφήνεται η Ελλάδα, με λέγει. Στον Ολυμπιακό εξάλλου πήγε αυτό. Και όχι μόνο αυτό, ρε Μένιο. Είσαι ακόμα. Παραμένει ακόμα. 35. Ψιλοπαραμένει ακόμα στη Δύση. Φρύ από προπόνηση. Από περιορισμού, από πειθαρχίε, από αυτό. Τώρα πιο Ντουμπάι και πιο κατάλληλο. Ελλάδα είναι άλλο. Ναι. Λοιπόν, το είδε πάντω η παιδιά. Να ακολουθήσουμε τι οδηγίε του Ραπτόπουλου και μισή είπα να βάλουμε διαφημίσει. Οπότε τι βάζουμε τώρα ένα μικρό break και επιστρέφουμε, έτσι. Θα ανοίξουμε τα παιδιά, θέλουμε και να ανοίξουμε γραμμές. Κάποια πράγματα για τα... Κάποια πράγματα ωραία, θα μιλήσουμε όλοι. Εδώ οι άνθρωποι ήρεμοι οι οποίοι ξέρουν και βλέπουν μπάλα. Αυτό το πάνε με Ραπτόπουλο, ό,τι καλύτερο. Άνθρωποι ήρεμοι οι οποίοι ξέρουν και βλέπουν μπάλα. Ωραία, αδερφέ. Το ότι είμαστε ήρεμοι δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε οπαδοί, εντάξει. Εγώ νωρίτερα, πριν λίγο, πείσαμε ότι ο Νίκος θα έρθει σε ρήξη και έτσι σε ένταση με τον Μένιο. Υπάρχει κανένα τώρα σε αυτή την ηλικία που είμαστε να έχει ακόμα το οπαδικό, όχι, αυτός είναι πιτσιρικάς. Εγώ φίλε πιτσιρικάς. 36. Εγώ μπορώ να σε πω τώρα... Και δεν το κάνω γιατί θέλω να φανεί αυτό κάπως. Το έχω γιατί είναι φιλαράκι, άκουσε με, όταν έχεις περάσει αυτά που έχεις περάσει με τον Ηρακλή, και πραγματικά είναι τεράστιο όποιος καταλαβαίνει από τη μία χρονιά να βρίσκεται στην άλλη και από εκεί που παίζεις με τον Ολυμπιακό να σου λένε γεια σας, παίζεις με τα 15 χρόνια. Και πιστεύω, δηλαδή, τι παίρναμε τα Champions League. Και αυτό σε γυρίζει. Δεν διαφέρει, ακούσε με, δεν διαφέρει αν είχαμε τα Champions League. Η σημασία έχει ότι όταν δεις την απόλυτη καταστροφή της ομάδας σου, χωρίς ναυτές, ή μάλλον αυτές γιατί δεν λειτουργήσε σε κάποια πράγματα καλύτερα όταν έπρεπε. Όχι, ρε φιλαράκι, εγώ είμαι ακόμα παδός και θα παραμείνω παδός μέχρι το τέλος. Εγώ πάντως θέλω να πω, Μάριε, τώρα στην ηλικία που ήρθα, τα τελευταία χρόνια μπορώ να σου πω ότι δεν είμαι και τίποτα. Ναι, το πιάνω. Το πιάνω, το πιάνω. Με την έννοια ότι παίξε μπάλα και κέρδα. Το πιάνω, μπράβο. Παίξε μπάλα και κέρδα. Εγώ άλλο αυτό που λες. Αλλά άκουσε. Δηλαδή και ο Άρης τώρα δεν έπαιξε ποδόσφαιρο, δεν με βγαίνει εκείνο που είχα κάποτε. Ξέρεις ότι σώνει και καλά πρέπει να κερδίσουμε. Ναι. Εσύ, το κακό μας είναι ότι πεις αγωνιστικά. Παιδιά, όλοι αγαπάμε την ομάδα μας, αλλά τα κακό σκημένα τα αναφέρουμε. Γιατί αγωνιστικά την έπαθε. Εγώ την έπαθα στα χαρτιά. Είναι άλλο, είναι τελείως άλλο πράγμα. Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Λοιπόν, για να πάμε σε break, θέλω λίγο να σχολιάσετε με αφορμή το εγώ το συγχαίρομαι πλέον, το βαρέθηκα, το κλασικό, το goal του Gareth Bale στον αέρα που ακυρώνεται. Εδώ πρέπει να παίρνει η UEFA πλέον. Να ξέρουμε αν είναι στον αέρα, να μην παίζετε η μπάλα. Είχαμε Μπαρτσελόνα, Ρεάλ. Ναι, 1-2. Ναι. 1-2 ποιος. Ένα-δύο η Ρεάλ Μαδρίτης. Μέσα εκεί. Το γκολ του Gareth Bale, δηλαδή σημαίνει, αν δεν μετράνε τα γκολ αυτά, παιδιά, να απαγορευτεί η μπάλα να σηκώνεται πάνω. Έλεος. Δείτε την ίδια σχεδόν στιγμή, λίγο νωρίτερα, τι γκολ βάζει ο Κούν Αγκουέρο, ο Σέρχιο Αγκουέρο, εναντίον της Μπόρμουθ. Ακριβώς ίδιο είναι. Αλλά εκεί όμως βοηθάει και ότι ο παίκτης, ο αμυντικός μπροστά, δεν πέφτει όπως κάνει ο σωσίας του Βαγγέλη του Πλατέλα, ο Ζόρντι Άλμπα, ο Πλατέλας Ισπανίας. Μάρι, έτσι, στο παρελθόν. Συγγνώμη από τον Βαγγέλη του Πλατέλα. Τον οποίο πάμε τα χίλια. Συγγνώμη από τον Βαγγέλη του Πλατέλα. Στο παρελθόν. Λέτε, τι δες. Στο παρελθόν. Είδες ποτέ να μεγάλη ομάδα να έχει τόσο μεγάλη διάρκεια όσο η Μπαρτσελόνα.
Δηλαδή η εποχή τη όλε οι ομάδε. Πόση διάρκεια. Είναι σωστή η παρατήρηση. Πάνω από μια δεκαετία. Είναι σωστή η παρατήρηση του αυτή. Πέντε χρόνια ήταν. Μισή δεκαετία. Τέσσερα-πέντε χρόνια. Όχι. Ήταν λίγο η Λίντ. Λίγο η Λίντ. Η Λίβερπουλ. Νομίζω η Λίβερπουλ. Με στενοχώρια το λέω αυτό. Και η United 93 με 2004. Με 2007. 8. Πώς παρουσίασε τελικό. Και πώς ατρώπι. Α, το πας και τελικούς για ευρωπαϊκά. Ναι, εντάξει, τώρα, σου λέει τελικό ή μη τελικό. Είναι η δεκαετία της Μπαρτσελόνα. Εντάξει, ναι, καλός ναι. ή κακός. Σίγουρα, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, παίξαν ένα ποδόσφαιρο πολύ μοντέρνο. Το οποίο ποδόσφαιρο θα παιχτεί Μάρη την επόμενη δεκαπενταετία. Το ποδόσφαιρο του μέλλοντος είναι αυτό που παίζει η Μπαρτσελόνα. Και βλέπεις ότι μεσουρανή η σχολή πορτογαλοϊσπανικής οι προπονητές. Η εταιρική μου, ρε. Ναι, σε όλο τον κόσμο. Hobbit, ναι. Σε όλο τον κόσμο και στα καλά πρωταθλήματα. Ναι. Η Τσέλσι πήρε το Μουρίνιο. Όλοι αυτοί ξυπνοί. Μένει, το είπα. Κάθε πρωί όλοι αυτοί μια λαμπάδα στο Μουρίνιο. Έχει ο κάθε ήβυρα, παίρνει με ροκάμα το Πασιλό. Ναι, αλλά. Δεν βλέπει στην Ελλάδα τι έρχονται τα τελευταία χρόνια όπως έρχονταν κάποτε οι Σέρβοι. Αυτό γίνεται τώρα που ξέρει. Ένα δευτερόλεπτο. Δεν υπάρχει, μόνο Πορτοκάλα τη έδωσε το μήνυμα. Ναι, φιλαράκι, να ξέρει, είμαι φανατικό Ολυμπιακό. Γι' αυτό και παρακαλάω να γίνει το μάτς με τον Ολυμπιακό για να του εκφράσω την αγάπη μου και τα άπειρα συναισθήματα που τρέχω για αυτή την ομάδα. Είναι Θεσσαλονίκη το παιδί. Πιστεύω δηλαδή ότι. Μα εννοείται τώρα, φιλαράκι, άκουσε με εσύ που νομίζει ότι εγώ είμαι φανατικό Ολυμπιακό. Από το πότε πηγαίνω εγώ στο γήπεδο, τουλάχιστον αυτοί που με βλέπουν με ξέρουν για την αγάπη μου δε που έχω με τον Ολυμπιακό. Μπορώ να σου τραγουδάω άπειρα συνθήματα. Εντάξει. Μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα και μετά τις διαφημίσεις. Όσα συνθήματα θέλεις. Λοιπόν, να ξέρεις. Λοιπόν, τι λέει ο Γιώργος, τρέχουν σε φάση τσιγκολελέτα από το Χριστόπ της Άννας. Βύση. Ναι. Παιδιά, για όσο ανοίγουν τώρα τους δέκτες σας, ο Τζόρνταν με τον Ραπ μείναν από βενζίνη λίγο έξω από το κλειδί της Σημανθίας. Τι δεν λες ότι πείτε το εξωτικό κλειδί. Και περιμένουν την οδοσήμανση και όχι τη σήμανση να τους πάει τη βενζίνη. Θα λοιπόν, μέρος στο πάμε να μας κυνηγήσουν να βάλουμε χορηγούς. Και κινηματογραφικό σκηνικό εντελώς. Πώς χάλασε η κόντρα τώρα Τρίπολης Μύρακλη. Πώς χάλασε. Οπαδικά. Ναι. Θα δείξει ο χρόνος. Ναι. Αν έπρεπε ο Ηρακλής να συντηρήσει αυτή την κόντρα, δηλαδή Τρίπολη μέχρι που να πεθάνεις όπου θα σε βρίσκω. Αυτό θα σε κάνει. Αυτό που θα σε κάνει. Λοιπόν, βλέπω ο Ηρακλής πάει να τη χαλαρώσει την κόντρα. Ποιος πάει να τη χαλαρώσει. Και ο καιρός θα δείξει. Και το εστιάζεσαι στον Μποροβίλο. Δηλαδή, δεν αντέχω να αφήσω να αφήσει τον Μποροβίλο. Τον Μποροβίλο. Εστιάζεσαι πρόσωπο για τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, για τους παίκτες, για αυτά. Ρίχνω να αφήνω μομφή στην οικογένεια του Ηρακλή. Η οποία δεν δημιουργήσει κλίμα. Ήσουν στο γήπεδο σήμερα. Όλη την εβδομάδα. Κάτσε, στο γήπεδο ήσουν σήμερα και πήγε να χαλαρώσει την κόντρα ο Ηρακλής με τον. Εγώ βλέπα ότι τον Μποροβίλο και τον Μαρινάκη και όλου αυτούς τους είχαμε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό πλάκα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είμαστε εν αναμονή του Κωστή του Ραπτόπουλου και του Τζόρνταν, οι οποίοι έμειναν από βενζίνη στην Εθνική Οδό. Με το που έρθουν, θα πάρουμε θέση κανονικά. Λοιπόν, για να κερδίσουμε χρόνο, ξεκινάμε. Μιλάει ο Δήμος, μιλάει μετά ο Άκης, μιλάει ο Νίκος Ολλανδός. Και ο Μένιος καλά είπε πράγματα, αν θέλει να πει κάτι άλλο, για να ανοίξουμε και γραμμές. Πάμε. Περιτικά σύντομα. Ξεκινάμε το Δήμο. Λίγα πράγματα για το παιχνίδι της ομάδας μου. Σήμερα και όχι μόνο σήμερα, η ΑΕΚ εδώ και 5-6 παιχνίδια τα τελευταία δεν είναι καθόλου καλά. Οι λόγοι είναι πολλοί. Τους έχω αναφέρει και στις προηγούμενες εκπομπές. Ένα είναι το παρατεταμένο τεφορμάρισμα κυρίως των μεσοεπιθετικών ποδοσφαιριστών, που το τελευταίο δίμηνο δεν ξεχωρίζει κανέναν. Είναι όλοι τους σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Και φαίνεται αυτό ότι στα τελευταία 3 παιχνίδια τα εκτός έδρας έχει η ομάδα 0 παθητικό μπροστά. Δεν έχει βάλει ούτε ένα γκολ και με την Τρίπολη και σήμερα μέσα στην Καλονή. Επίσης, της έχει γυρίσει κάτι πολύ σημαντικό, πιστεύω Μάρια θα συμφωνήσει και τα παιδιά. Της έχει γυρίσει η ρέντα, αυτό που λέμε η εύνοια στο ποδόσφαιρο. Εγώ τα λέω όλα. Μία ομάδα. Το Παναθηναϊκό δεν άξιζα να το πάρω. Μία ομάδα που ζει με το 1-0. Ναι, κάπως στην θα τις γυρίσει πέρα. Πεθαίνει και με το 1-0. Δεν φαίνεται αυτό σήμερα, Μάρια. Στο 5 η Άκη έχει κάνει 2 ευκαιρίες μάτια. Τη μία τη λέγαμε με τον Νίκο αυτή τη φάση του Τζιμπούρ που δεν χάνεται. Με το μισό βηματάκι μπροστά που το χάνει μόνος του σε άδεια. Σου λέω μου θύμισε περώνες, εντάξει. Αλλά και η άλλη του Κολοβέτσου στο 6ο λεπτό από κόρνερ. Δηλαδή δεν χάνονται δύο φάσεις καθαρές ευκαιρίες για γκολ. Εκεί καταλαβαίνεις, σου δείχνει να καταλάβεις ότι δεν σε θέλει αυτή την περίοδο.
Συν ότι για μένα κάτι πολύ βασικό, ότι τον Ιανουάριο δεν ενισχύθηκε καθόλου. Δεν ενισχύθηκε καθόλου. Για να γίνεται και κριτική, γιατί κόντρα σε αυτό που είπε πριν ο Μίνιος, στα 36 μας δεν μιλάμε μόνο παντικά. Τα έχουμε πει εδώ, είμαστε για να κρίνουμε ό,τι βλέπουμε, αλλά και να αναφέρουμε και τα κακό κείμενα. Δεν ενισχύθηκε. Ίσως η μοναδική ενίσχυση έδειξε κάποια καλά στοιχεία στα όσα παιχνίδια πρόλαβε να παίξει ο Ζουκουλίνη πριν τραυματιστεί, που ήρθε ένα χαπ περισσότερο για να δώσει βοήθειες στο Γιώχανσον, ο οποίος δεν υπάρχει το τελευταίο δίμηνο. Δεν είναι τυχαίο ότι το κάνει συνέχεια αλλαγές ο Πογέτ. Δηλαδή, καμία σχέση ο Γιώχανσον του πρώτου γύρου με 5-6 γκολ, με απίστευτα κοψίματα. Ο Σιμόνι λέει το παιδί, αν το βλέπω και το βάλε, θα σκάσει, θα πεθάνει. Δεν παίζει ο Γιώχανσον. Με ποιου παίζει χάφο που γίνεται. Αυτή είναι. Γιώχανσον, ο Σιμόνι είναι καθαρή. Ναι, δεν βάζει τον Γιώχανσον. Ποιου βάζει μέσα. Και μετά ο τρίτο κατά σειρά που παίζει τη θέση αυτή είναι ο Κορδέρο. Ο οποίο ένα μάτς παίζει και τραυματίζει. Αυτό που είχε με το Δέλα ακόμα. Που τον είχε και πρώτη γάμα εθνική και πρόγραμμα εθνική. Δηλαδή είναι τα τελευταία 5-6 χρόνια ένα Ισπανός, ο οποίος εντάξει είναι ένα παιχτάκι της σειράς. Τι να πω ρε φίλε. Τώρα από εκεί και πέρα. Δεν παίζει ο Γιώχανσον. Τον πάω το Βενγκέρι, πρέπει να αλλάξει λίγο. Τι ξέρω. Καλά, για να ρε Σύνικο, μου έκανε το τίσερ να φαίνεται για 10 τελείω. Μιλάνε όλοι μαζί τώρα. Εδώ που βάλεις το μικρόφωνο ρε Νίκο, απίστευτο. Εντάξει, εγώ το επίσης, μισό λεπτάκι λίγο για να συνεχίσω. Από εκεί πέρα θέλω να κάνω κάποια σχόλια για την αγωνιστική, παύλα παρατηρήσει περισσότερο. Δηλαδή σήμερα για το Πανιώνιο Πάουκ θεωρώ ότι νίκησε, έπαιξε ο Μπακασέτας με τον Πάουκ και βγήκε 3-1 το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε. Και τα δύο γκολ του Πανιωνίου. Ναι, και το δεύτερο και το τρίτο, κολλάρες. Ο οποίος Μπακασέτας, να πούμε ποδοσφαιρικά ότι είναι σουτέρ, τα έχει αυτά τα γκολ. Ναι. Έχει ξανακάνει τέτοια γκολ με σούτε ευθύβολα εκτός περιοχής, 25-30 μέτρα. Επίσης, μια παρατήρηση θα κάνω, όταν είσαι παράγοντας, και θα καταλάβουν όσοι μπορούν να δουν λίγο πιο βαθιά, όταν είσαι παράγοντας, τέτοια παιχνίδια, τα οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμα, τα παίρνεις μόνος σου. Και ο Νόνο Ήτο. Μπακασέτας για Εθνική Ελλάδος. Ας πατσίνα κόλλησα. Δήμητρα Μαργέτη, κοπελάρα, πιο γλυκιά, με σαρκώδη χείλη, απίστευτη. Έτσι, η τέτοια, μια ακόμα παρατήρηση που θέλω να κάνω, παιδιά, δεν ξέρω ειδικά Νίκο για την ομάδα σου. Θεωρώ ότι ο Φένης στο δεύτερο γύρο δεν υπάρχει. Μία από το Φένης τώρα. Και ίσως δεν υπάρχει, γιατί ο λόγος για μένα είναι ότι αυτοπροστατεύεται για μια επικείμενη μεταγραφή καλοκαιριού. Ακούσε με, ο Βέλιος, όπως και να το κάνω. Θέλω την άποψή σου. Ναι, ο Βέλιος δεν τον φοδοτείται. Το πρόβλημα, ναι, του Βέλιου, σίγουρα, το πρόβλημα αλλά του Βέλιου ξεκινάει το ότι δεν υπάρχει σωστή μεταφορά της μπάλας από την άμυνα στην επίθεση. Ναι, όμως είναι λίγο. Και πρώτο γύρο δεν τροφοδοτούνταν, αλλά έβρισκε και τρόπο να σκοράρει. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Όταν παίζεις με ένα πολύ συγκεκριμένο. Ναι, τραζίσιο. Όταν δεν υπάρχει αυτό, όταν η αμυντική σου χαφ, όταν παίρνει την μπάλα ο κεντρικός αμυντικός που είναι ο πόντος που πρέπει να τρέξει να ζητήσει μπάλα, κρύβεται και φεύγει μπροστά και ο άλλος προσπαθεί με 40 μπαλιά να βγάλει κεφαλιά, μπας και γίνει αναμπομπούλα και γίνει βάζει, δεν παίζεις έτσι πολύ. Ποιος ήταν κρυμμένος σήμερα σε όλο το μάτς? Ιντζόγλου. Άστο τον Τζόγλου πήγε και αλλαγή, άστο τον Τζόγλου. Όχι, άλλο. Ο Τζόγλου, όχι, άστο. Ούτε τα παιδιά αυτή μια χαρά ψηλό κάναν κάτι αυτή. Λεωζίνιο. Εσύ, ο Λεωζίνιο. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή ο Ηρακλής κρέμεται το Λεωζίνιο. Μα λέω, δεν έχει άλλο. Ρε Λεωζίνιο. Δεν μπορεί όμω την μπάλα ο Λεωζίνιο να έρχεται να την παίρνει κάτω από την περιοχή και να την φτάνει μέχρι έξω από την περιοχή. Δεν υπάρχουν τέτοιοι παίκτες. Και το θέμα του Ηρακλή είναι ότι επειδή παίζει με πολύ συγκεκριμένο ρόστερ, πολύ συγκεκριμένο ρόστερ, αυτοί οι παίκτες έχουν σκάσει. Γι' αυτό και η φετινή χρονιά, ναι μεν. Ναι, με αναλογικά έχει πάθει ότι παθαίνω και εγώ αυτή την περίοδο. Έτσι, όταν είναι το ράφι μια ομάδα περιχώρημα. Και παίζει πλέον σε υψηλού αγώνε τη Αλφα Εθνική που είναι διαφορετικό. Αυτό θα δείτε ότι θα το πάθει και ο Πανιώνιος ίσω στα playoff με το Τετάρτη Κυριακή. Τετάρτη Κυριακή. Πώ θα τα αντέξουν όταν μια ομάδα βασίζεται σε 5-6 δεκαδάτου και 3-4 συμπληρωματικού. Αυτό θα δείτε. Μέσο όρο ηλικία του Πανιωνιού. Εντάξει. Γνωρίζουμε. Νεανική ομάδα και πολύ γυμνασμένη. Πολύ γυμνασμένη. Δεν μου λέει 7-8 παίκτες. Ο Ηρακλής έχει 2,5. Λέει σε μένα. Είσαι ατυχία, ο Ηρακλής πήρε και μεγάλο ρίσκο. Αγόρασε για star player παίκτη από την ομάδα νοσοκομείου, τον Λάζα. Και δυνατά κορμιά ο Πανιώνιος ανθεκτικά σε τραυματισμούς. Βέβαια, βέβαια. Δυνατά κορμιά. Επομένως, γιατί να μην πάει ο Πανιώνιος, δεν του κατάλαβα. Επίσης, να πάει ο Πάο και η ΑΕΚ. Εδώ είμαστε, το δούμε. Έτσι. Τι λέμε τώρα. Επίσης, κάτι, ένα σχόλιο που θέλω να κάνω για την ομάδα του Άκη. Θεωρώ ο Άκη και. Τι, να μιλήσει και ο Άκη. Ναι, απλώς βλέπεις ότι μιλάμε με.
Θεωρώ, Άκη μου, ότι είναι λίγο κατάντια ο πανηγυρισμός μετά το 3-2. Καθόλου δεν είναι κατάντια. Όλη η ισοτότητα που λέγεται Παναθηναϊκός, δηλαδή παίχτες, κόσμος. Ο πανηγυρισμός. Εντάξει, το καταλαβαίνω με αυτόν τον τρόπο, έτσι όπως προήλθε τον γκολ και στο χρονικό σημείο. Το ξέσπασμα δηλαδή. Εγώ αυτό. Γιατί είναι κατάντια, δεν το καταλαβαίνω. Είναι κατάντια. Στο 94 μπαίνει γκολ, δεν πανηγυρίζει. Εντάξει, είναι κατάντια. Δηλαδή αν το έβαζε τώρα η ΑΕΚ, δεν πανηγύρισε. Εντάξει, δεν λέω να μην πανηγυρίσει. Άρα τι να κάνει, να πανηγυρίσει με λίγο πριν εδώ. Όχι, λέει για το βεληνικέ του αντιπάλου. Όχι πανηγυρισμό, αυτό θέλει να πει. Λάθος, διαφωνώ. Η πραγματικότητα η σημερινή του Παναθηναϊκού είναι αυτή. Ο Διέρης του 94. Είναι σε μνημόνιο, δεν έχει καρέλι, αυτό τέλος. Θα πανηγυρίσει. Κλείνοντας, θέλω να πω τη θετική εξέλιξη όσον αφορά το γηπεδικό. Για να λέμε και τα καλά. Εδώ δικαιώθηκα που έλεγα ότι το γήπεδο θα γίνει. Απομένει μόνο οικοδομική άδεια μετά την τελευταία, μάλλον την προτελευταία υπογραφή. Γιατί απομένει τώρα υπογραφή για την οικοδομική άδεια που σημαίνει ότι μετά θα μπουκάρουν οι μπουλντόζες. Πώς θα το πούν το γήπεδο. Αγία Σοφιά, ρε φίλε. Δεν μ' αρέσει. Πολύ συμφωνώ. Με βρίσκει 100% σύμφωνο. Βγάζει τόσο ψηπή και ρεκλή. Και το κουστάρο που δεν είναι, όσοι έχουν δει το σχέδιο του γήπεδου, εσύ Μάρια πιστεύω θα το λατρέψει, που δεν είναι αυτό το κλασικό, το σημερινό, το μινιμαλίστικο. Είναι παραπέμπει σε είδα, σε το είδα. Δεν το κατάλαβα καλά. Κάστρο, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και τέτοια σταυροφορία. Για μένα έχει και κάτι τίτς. Έχει και λίγο τίτς. Η φλόγα έξω στην είσοδο. Καλά, η φλόγα είναι λίγο Νέα Δημοκρατία. Το γραφείο. Εμένα πάντως. Καινούργια ριγίλη. Εμένα πάντως στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Όχι Αγγλία. Θέλω τα ονόματα των γηπέδων να είναι ονοματεπώνυμα. Σωστό. Νίκος Γκάλης. Βασίλης Κατζιπαναγής. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή, Κώστας Νεστορίδης. Οι Αγγλίες έχουν άλλο. Ναι, συμφωνώ. Είναι η αρετή και η κακή. Εμένα με νοιάζει να μην έχει. Ωραία. Κανονικά είσαι να μην αρέσει στον Ηρακλή και να σου το πει. Πάμε τώρα, μιλάει ο Άκης. Μισόλυτο να μιλήσει. Σχολεία, στο και πάει, μιλάμε στο μιλάω. Άμα είσαι. Ολλανδέ, πριν πίσω. Δεν γίνεται να μιλάμε και οι πέντε. Ναι, εντάξει, όχι. Συμφωνώ. Ναι, ρε, άμα σχολιάζει πάντα. Δεν γίνεται να μιλάμε. Λοιπόν, ναι, ρε, αδερφέ, περπάτε. Ο Ολυμπιακός και η Ηρακλής είναι σαν να διαλέγει την αρετή και την κακία. Δηλαδή, είσαι σαν να είσαι στο δίλημα που ήταν ο Ηρακλής, ο Νταμικός, ποιο δρόμο θα ακολουθήσει και αυτό πήρε και του δύο. Δεν γίνεται. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, Άκη, τρία λεπτά για τέσσερα. Ναι. Είχε πει ο κύριο Ραπτόπουλο την Παρασκευή στην εκπομπή του στο ραδιόφωνο, τη Μεταμεσονύχτια. Ναι. Καλό το Βάζελο να μα εξηγήσει γιατί ο πρόεδρο του έκανε κολοτούμπε. Λοιπόν, τα παίρνουμε ένα-ένα συντομία. Είχε πει ο κύριος Μελισανίδης και ο κύριος Μελισανίδης και Αλαφούζος όταν συναντήθηκαν πριν ένα μήνα με τον κύριο Υπόδικο Μποροβίλο στα γραφεία της Super League. Λέει ο κύριος Σαββίδης, ακύρωσα λέει τις δουλειές μου στο Ροστόφ και ήρθα εγώ εδώ και δεν ήρθε ο κύριος Αλαφούζος. Σωστό. Ρε αγόρι μου, πρώτον, ο Αλαφούζος είπε ότι ό,τι και αν είναι, ό,τι και αν εκφράζει, δεν θέλει να μιλάει με υπόδικους. Και δεύτερον, όταν ο Παναθηναϊκός ερχόταν, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ πηγαίνανε. Και εδώ, κύριε Σαββίδη, σου λέω εδώ, δεν θέλω κοντινά, εντάξει, φαίνεται, είναι διάκριτο. Του Παναθηναϊκού ναι, για καλύτερο πρωτάθλημα, η κοσασέλιδη www.pao.gr, η οποία έχει βγει ένα χρόνο πριν τη συνάντηση την υποτιθέμενη με τον Μποροβίλιο για τη βελτίωση του αθλήματος 4 Δεκεμβρίου 2015. Δείξτε μου λίγο. Ορίστε, η προτάσεις του Παναθηναϊκού για καλύτερο πρωτάθλημα 4 Δεκεμβρίου του 2015. Τώρα μας κατηγοράει το 16 ο Μελισανίδης και ο Αλαφούζο και ο συγγνώμη Σαββίδης ότι δεν έχουμε προτάσεις. Θα προτάσει όλοι και ο Λεβαδιακός κατέθεσε και ο Ηρακλής κατέθεσε. Πάω στο θέμα που λατρεύω το ποδοσφαιρικό Brexit και να εξηγήσω γιατί ο Παναθηναϊκός είναι κατά του Brexit επίσημα. Καταρχάς, έχουμε έναν κύριο Κοντονή που πέρα από επικίνδυνο είναι και ανεπίδεκτος μαθήσεως και μέσα στο. Πόσο στο ελληνικό και πρωτάθλημα ναι, ναι. Δεν θα ήθελα να υπάρχει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, επιλογή σου. Το γνωρίζει αυτό. Ναι, ναι. Δηλαδή, εμένα, σαν φίλαθρο, πόσο δεν θα ήθελα να υπάρχουν στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ίσα και όμοια είναι όλα δηλαδή. Ναι. Εντάξει. Ναι. Και αν έχει αυτή την κατάντια το ελληνικό ποδόσφαιρο, αυτοί που βλέπουμε σήμερα ναι, ναι, την κατάντια, φταίνουν δύο ομάδες. Ναι. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Και αν δεν καθαρίζει το ποδόσφαιρο το ελληνικό, δεν αποφασίζουν να το καθαρίσουν πάλι αυτοί οι δύο. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, μην μιλάτε για υπόδικους, μην μιλάτε για φυγόδικους, μην μιλάτε για κατάδικους. Δεν μιλάτε εμείς, τίποτα. Οι εισαγγελείς μιλάνε λάθος, μπερδεύεσαι. Δεν στα είπαν καλά.
Οι ανακριτές διαφοράς. Ο Αναστούζος δηλαδή δεν έχει κατηγορηθεί στη ζωή του. Υπάρχει επιχειρηματίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο που δεν κατηγορήθηκε. Θα σου πω το πιο πρόσφατο. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Θα σου πω την καταδίκη του τώρα. Μην τρώτε το τύρι. Θα κάτσεις να ακούσεις και θα μάθεις. Μενιό, άστε λίγο να φάει το. Να πει, να μιλήσει το τύριο. Λοιπόν, καταρχάς ο κύριος Κοντονής λέει εδώ πέρα υπέρ του Brexit μέχρι του τέλους και τώρα μπαϊνάκι. Ρε Κοντονή, εδώ πέρα υπάρχουν άτομα που έχουν κρεμότητε με τη δικαιοσύνη και έχουν απαγγελθεί επίσημα κατηγορίες και ποινικέ διώξει. Κάνεις τίποτε, νούμερο ένα. Νούμερο δύο, πώς γίνεται Κοντονή εσύ να λες ότι πρέπει να παραιτηθούν όσοι είναι υπόδικοι από τη στιγμή που πέρσι, κύριε Ολλανδέ, με το περίφημο αθλητικό νομοσχέδιο που πέρασε ο ίδιος ο Κοντονής, προσέξτε τι γίνεται τώρα, το θέατρο του παραλόγου, ψηφίζει πέρσι τον Απρίλιο του 2015 το αθλητικό νομοσχέδιο ο Κοντονής και υπάρχει ειδική αναφορά στο άρθρο 15 που διατηρεί το αυτοδιοίκητο και τώρα καλεί αυτούς τους οποίους έδωσε ασυλία ο ίδιος ο Κοντονής να παραιτηθούν. Ό,τι έκανε ο Ορφανός το 2006. Άκη, για να βάλουμε σε ένα πλαίσιο τη συζήτηση, εγώ θεωρώ θα ήμουν πάρα πολύ υπέρ του Κοντονή αν έκανε το εξής. Τα είπαμε έξω. Κατά είμαι εγώ. Αν περνούσε την απλή αναλογική, που σημαίνει για όσους ξέρουν απλή αναλογική ότι θα έκανε το δικαίωμα ψήφου στις εκλογές ΕΠΟ πάνω από 5.000 κόσμος, που αυτό σημαίνει που δηλαδή καθιστά αδύνατο τον οποιοδήποτε επιτίδιο χύψη παράγοντα της οποιαδήποτε ομάδας να ελέγξει αυτό που λέμε την ΕΠΟ. Θα έδινε όλη τη δυνατότητα να είναι για πάντα καθαρό το ποδόσφαιρο. Και πήγε και κόντρα στους βουλευτές με έννοια του ίδιου του κόμματος. Διαφωνώ εδώ. Τα θέματα δηλαδή, είναι απλά. Πέντε ένα μήνα είχε την ευκαιρία με την απλή αναλογική. Γιατί δεν την πέρασε. 5.000 ψήφους. Δεν το καταφέρει αυτό κανένας. Από 5.000 ψήφους θα κρίνεται η ΕΠΟ. Όχι, να κρίνεται από 50 και να πηγαίνουν βαλίτσες. Εντάξει, θα σε ρωτήσω. Μισό λεπτό. Επάλι πρώτος δεν θα είναι Ολυμπιακός. Όπως και να το δεις, και εκεί πάλι περισσότερο θα είναι. Αυτό λέμε, να αποφύγει. Όπως και να το δεις, δεν το αποφεύγω. Να πέσουν λεφτά και κάθε ένας, έτσι, και ο Σαββίδης, και ο Μελισσανίδης, και ο Αλαφούζος, αλλά ο Αλαφούζος είναι τίμιος παράγοντας του τι. Δεν διαμαρτύρεται τώρα. Παίρνει αυτό που δικαιούται. Σε λέει δεύτερο, στα 4 χρόνια φράγκο δεν έβαλα. Σε 4 χρόνια θα έχει όμως φράγκα. Να το πούμε. Εγώ συμφωνώ και να σου πω και κάτι. Να σου πω και κάτι μένει μεταξύ μας. Εγώ θεωρώ ότι βολεύει τον Ολυμπιακό να βγαίνει δεύτερο στο παραδείγμα. Έλα τώρα αυτά που είναι σόρτα τώρα. Ο Μελισσανίδης δεν δικαιούται δια να ομιλεί. Το έλεγε ο μεγάλος Μίνης Κουτσόγιωργας αυτό. Δεν δικαιούται δια να ομιλεί. Είναι μεγάλη στιγμή. Σημάδεψε τη νεότερη πολιτική ιστορία της Ελλάδας. Δεν έκανε μία μεταγραφή. Λοιπόν, Μένιο, παιδιά. Περιμένετε γραμμές. Να βγάλουμε γραμμές τώρα. Δεν αρχίσαμε. Εντάξει, διάλογο με τον Άκη κάναμε για το θέμα. Ναι, διάλογο, παιδιά. 10 σημεία είπα να πω. Ωραία. Μία η ώρα για να πουλήσουν, λέει εγώ, εκπομπή να βγάλουμε γραμμές που θέλει ο κόσμος. Για να γίνει τη τσόγου με όλους σας. Δηλαδή τώρα μιλούσαμε 10 ώρες για τη Βεζίνη, μιλήσουν 5 λεπτά για τον Παναθηναϊκό. Για την Eurovision μιλάμε, για τον Παναθηναϊκό μιλάμε. Μόνο μιλές για σημεία γιατί με ρωτήσεις το μυαλό νέα μέτρα. Εντάξει, όχι, καμία σχέση. Μην το διακόψεις, πάνε άκη κλείνε. Γιατί ο κύριος Κοντονής δεν δέχεται να διεξαχθεί πρωτάθλημα για κύπελλο με ξένους διαιτητές. Τέταρτον, γιατί ο κύριος Κοντονής έβαλε στο ψυγείο την υπόθεση του Κοριόπολης και της εγκληματικής οργάνωσης για να φανταστείτε οι καταγγελίες που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, έχει επιληφθεί από αυτόν ο προϊστάμενος της αντιεισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Αγοραίος. Και κάτι αντίστοιχο, ο προϊστάμενος αντιεισαγγελίας Αρείου Πάγου. Τι είπε, κύριος Αγοραίος. Ναι, ρε. Τι είπε ο τεράστιος. Είσαι μορφή. Είμαστε δύο τεράστιοι. Λοιπόν, καλά, εντάξει, άσχημα σχέση. Λοιπόν, δεύτερο, υπόθεση Καλσιόπολη στην Ιταλία. Υποβιβασμός Γιουβέντους, τιμωρίες σε Μίλαν, Ρετζίνα, Φιωρεντίνα. Εντάξει, και εδώ πέρα υπάρχουν νόμιμα υποκλαπή στις συνομιλίες από την ΑΕΠ και κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Δεν τα βγάζει ο Φωναΐδης αυτά αυθαίρετα. Δεύτερον, δεν μη συγχαίουμε το πολιτικό Brexit με το ποδοσφαιρικό. Δηλαδή στο ποδοσφαιρικό μαζί με τα ξερά θα καούν και τα χλωρά. Το πολιτικό Brexit τι σημαίνει? Ότι υπήρχαν εδώ πέρα το 85% των ψηφοφόρων από το 70%. Το αθλητικό. Μισό λεπτό. Αυτό είναι η διαφορά να σου πω. Γιατί είναι κατά του Brexit του Παναθηναϊκού. Αυτά δεν είναι. Δεν με αφήνει όμω. Δεν με αφήνει. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, η Ηρακλής και άλλες ομάδες νομιμοποιούν όπως έκαναν οι Έλληνες ψηφοφόροι το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία του ποδοσφαίρου, δηλαδή τον Ολυμπιακό. Το νομιμοποιούν τώρα. Είναι ίσα γιόμια. Με ποιο πράγμα. Ψηφίζουν όλοι το ίδιο μέσα στην
τελικά στη Σούπερ Λίγκα. Όχι, αλλά άκουσε. Να φύγουν όλοι από το πρωτάθλημα. Όλοι να φύγουν από το πρωτάθλημα. Δεν διαφωνώ με τον Κοντονή. Σε πόρε, φιλαράκι. Μου λε για το αυτοδιοίκητο που έβγαλε. Τον βάλανε να το γράψει ειδικά σε νόμο, γιατί και τότε απειλούσανε με Brexit και αναγκάσανε να βάλει τον Κοντονή ότι η ΕΠΟ είναι αυτοδιοίκητη. Πάμε λοιπόν τώρα. Σηκώνεται το λάβαρο της επανάστασης και λέτε ότι πρέπει να πέσει η ΕΠΟ να κλείσει το πρωτάθλημα. Για να κλείσει το πρωτάθλημα. Του σήκωσε ο Παναθηναϊκός αυτή τη φορά. Για να κλείσει. Του σήκωσε ο Πάου. Για να κλείσει το πρωτάθλημα. Για να έπεσε ότι συμφωνεί. Για να κλείσει το πρωτάθλημα. Για να συνεχίσουμε για μισό λεπτό. Ακούστε λίγο. Για να κλείσει λοιπόν που λέτε το πρωτάθλημα. Για να κλείσει λίγο το πρωτάθλημα. Θα έπρεπε πρώτα να κυρωθούν οι αγωνιστικές. Να γίνει Brexit. Γιατί εσείς μπορεί να φοβάτε τον Brexit. Γιατί εσείς πέρατε τόσα χρόνια τα λεφτά από τις Ευρώπες. Όχι, να σου πω. Μα εσύ θέλεις, άκουσε με. Εσύ θέλεις να μείνεις στο ευρώ, αλλά δεν θέλεις να δώσεις. Ναι, καλά σε λες αυτό, ρε Άκη. Θέλεις. Μα το λες, ρε φίλε. Τάρτε το πρόεδρο σου κατά του Brexit. Ακούστε λίγο. Γιατί τάρτε κατά του Brexit. Άκουσε με, ξέρεις τι μου θυμίζει. Ο Πάου, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή μου θυμίζουν τον Έλληνα που έχει πάει πρώτη φορά να μαγειρέψει και πάει στο σούπερ μάρκετ και παίρνει δύο αυγά. Και άρα, θέλει να φάει μία ομελέτα. Άρα ο Γάμος είναι άμεμπτος. Και ο Γάμος είναι ούτως ή άλλως εδώ και τόσο χρόνια. Δεν το συζητάμε, αλλά εμείς μιλάμε ότι τι έκανε την επανάσταση εναντίον του Γάμου. Φταίνει λογικά. Πάει λοιπόν στο σπίτι και σκέφτεται να τα σπάσω τα αυγά για να κάνω ομελέτα ή όχι. Άμα τα σπάσω δεν θα έχω άλλα. Οπότε τι κάθομαι και λέω, φιλαράκι μου, για να θα τα απαντήσουμε μετά σε σένα που με αγαπάνε. Ναι. Λέω λοιπόν ότι άμα θέλατε κύριε εξυγίανση, δεν θα φοβόσασταν τον Brexit. Ερώτηση Μένιου. Αν ήταν εξυγειασμένο το ελληνικό ποδόσφαιρο, ναι, ποια θα ήταν η σειρά της βαθμολογίας? Γιατί φωνάζουν τώρα για μια εξυγείαση, ένα όρατο πράγμα. Ναι, ναι. Εντελώς. Ναι. Τα ακούω χρόνια, το έχω βαρεθεί. Ναι, έχεις δίκιο. Η Πύρα έχει δείξει ότι η Λάρισα έχει ομάδα, το πήρε. Η ΑΕΚ την πρώτη χρονιά τότε με τον Γιδόπουλο είχε ομαδούλα, το πήρε. Τυχερή. Από εκεί και πέρα μπήκε το Champions League. Χρειάζονται κάποιες απαιτήσεις σε δολάρια. Αλλά λέω τώρα, έτσι, ποιοι θα τα έχουν τα δολάρια. Κατάρα του ποδοσφαίρου. Ποιοι θα τα έχουν τα δολάρια στην Ελλάδα. Σαφικά το ποδοσφαίρο πρέπει να χωρίζεται σε δύο εποχές. Το μετά Champions League και το πριν. Έτσι, σωστό. Σωστό. Λοιπόν. Παντό προς τα που ξέρει, καταλαβαίνει τι. Λοιπόν, Άκη, κάνε ένα κλείσιμο αν είναι. Για να πάμε στο τέλος. Ναι, κάνε το κλείσιμο για να πάμε στις γραμμές. Λοιπόν, λένε ότι ο Παναθηναϊκός δεν θέλει τον Κρέσι γιατί θα χάσει τα λεφτά. Άσχετη και γελή. Ο Παναθηναϊκός ήδη παίζει με επίσημη αδειοδότηση από την UEFA, έχει βγει από την οικονομική επιτήρηση, χρωστάει 8,2 εκατομμύρια ευρώ, έχει χράει απειροελάχιστα προς το δημόσιο, κυρίως προς πιστωτές, προς τρίτους δηλαδή, και ποτέ ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε στο άρθρο 44-99 και ποτέ δεν έχει γίνει καμία μεταμεσονύκτια νομοθετική ρύθμιση για τα χρέη του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Γιατί παλιά, λοιπόν, παλιά, να φέρεις εδώ πέρα. Σε υποθέσεις, ναι, είχε έρθει και η μάρτυρά σου τότε με τα λουλούδια και με τα σχετικά. Μην ξεχνάμε τον άκουσε με. Γιατί σου είπε αυτό. Όταν, όταν ο Παναθηναϊκός είναι δυνατός, είναι το αντίστοιχο του Ολυμπιακού. Απλά τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός τα πήρε μονοκόμματα. Είσαι σε σύγχυση πάλι. Εγώ είμαι σε σύγχυση. Φίλε, ο καπετάνιος δεν έπαιρνε είχε μέσα στα δημοσιογραφικά και έδινε τους άλλους πάντες. Μισό λεπτό. Μου χαρίστηκαν χρέη. Είχε ένα ο ερασιτέχνης 167 εκατομμύρια χρέη. Ή δεν είχε? Ποιος? Ο ερασιτέχνης Ηρακλής. Έχει ακόμα. Δεν θα πει τίποτα. Πώς δεν θα πω. Εσύ εγώ σου λέω πότε χαρίστηκαν στον Παναθηναϊκό. Μα δεν χαρίστηκαν. Ακόμα υπάρχουν αυτά τα χέρια. Αυτό σου λέω πότε, ποτέ. Τα πληρώνει ακόμη. Τα πληρώνει ακόμη. Δεν πήγαινε πόντα σε σένα. Δεν καταλαβαίνει τώρα. Τελείωσε με τον Παναθηναϊκό. Κάτι όχι να πω για το αγωνιστικό μόνο θέλω. Λοιπόν, για το αγωνιστικό. Πέντε πράγματα θέλω να πω. Είναι κύριε Σλαμά ο Λέτο τελικά παλέμαχος, να ξέρουμε. Είναι ο Λέτο παλέμαχος, να μας πούν τα παιδιά. Είπε ο κύριος Μένιος δεν πιάνουν. Ποιος είπε? Μεταγραφές αεροδρομίου στην Ελλάδα ποτέ δεν πιάνουν. Για τον Παναθηναϊκό δηλαδή, σου τώρα, όπως είναι, είναι μια χαρά. Στις Σέρχιο Ζιλμπέρτο που ήταν μεταγραφές αεροδρομίου δεν πιάσαν. Θα τρελαθούμε εδώ πέρα. Στο μεγαλύτερο ποσοστό. Λοιπόν, κύριε Σλαμά. Πάμε δεύτερο. Πάμε, γιατί περιμένουν κόσμο να μιλήσουν. Περιμένουν γραμμές. Δεύτερο σημείο. Ο Ζέκα πρέπει να είναι ο πιο αγριοπληρωμένος παίκτη του Παναθηναϊκού από εδώ και πέρα. Κάνει δουλειά για τρία άτομα. Δεύτερον, ο Παναθηναϊκός πότε παίζει μπάλα. Τρίτον, συγγνώμη, πότε παίζει μπάλα όταν είναι αδιάφορο.
χώρο ή όταν είναι πίσω στο σκορ. Ναι. Τέταρτον, και δεν, για τελευταίο, δεν πρέπει να κάψει τις ακαδημίες. Γιατί έχει μείνει μόνο ο Ολλανδός. Ωραία, σωστό. Και πάμε γραμμές. Ένα δευτερόλεπτο, Μάρη. Ναι. Το μόνο πράγμα που με στεναχωρεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, συλλογικά, ήθελα τη 15ετία του Ολυμπιακού, ναι, την τελευταία 15ετία, ναι, 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 να την έχει ο Παναθηναϊκός για τον ένα και εξής λόγο. Θα βλέπαμε και τρεις πορείες καλές στην Ευρώπη. Σόπα, ναι, ρε, το είπα. Από το υπάρχει, ναι, εσύ τώρα. Ενώ από τον Ολυμπιακό δεν ήταν. Ναι. 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 Δεν ήταν. Ωραία. Ρε φιλαρά, γιατί πρέπει να υπάρχει ένας δαβάς στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Άρα λέει, πια μου. Λοιπόν, πάμε γραμμές, παιδιά. Πάμε γραμμές. Πάμε γραμμές με τον τρόπο που τις κάνει ο Ολυμπιακός. Να το παίρνει να ελίγει το ποτάζι. Πάμε γραμμές. Πάμε γραμμές. Ελλάδα σου λέει να το παίρνει να ελίγει και να κάνει καλέ αποδοχέ. Πάμε γραμμές. Καλησπέρα, πρωτοφύλλο. Πάμε, πιο δυνατά, φίλε, πάμε. Παιδιά, μην κουράζεστε. Αύριο αποφασίζει το ΣΤΕ. Θα την βγάλει τη συνταγματική και πέρασε το ΣΤΕ. Πάμε, παλικάρι. Φίλε, πάμε. Να λέτε τι ομάδα είστε. Πάμε. Του γλιτώνει όλου. Λοιπόν, καταρχά, λίγο μην μιλάτε, είναι γραμμή ότι να είναι. Δεν σα ακούω καλά, δεν με ακούτε κι εσεί. Λίγο να πω δύο πράγματα και μετά αρχίστε μιλάτε. Μπράβο. Ποια ομάδα σου παδώσει σε μόνο πε. Ο παδό τη Βασίλισσα του Βορρά. Βεριάρα. Έλα, ρε Βεριά, πάμε, σε ακούμε. Λοιπόν, και καταρχά ο Μένιο είπε δεν θα ήθελα το ελληνικό πρωτάθλημα χωρίς τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Εγώ δεν θα το ήθελα, εγώ θα το ήθελα μάλλον χωρίς Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Λοιπόν, μ' αρέσει, καλό. Βεριάρα. Εσύ έχεις πει και ωραία πράγματα. Έχεις πει κάτι συγκλονιστικό. Που δεν πας στο γήπεδο σε Βέρεια Ολυμπιακός και Βέρεια ΠΑΟΚ. Μπορεί να έχει ναι, δίκιο. Ναι, ναι, σε θυμάμαι. Ναι, συγκλονιστικός. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν πας στο ένα και δεν πας στο άλλο. Σε θυμάμαι, ναι. Ναι, ένα πράγμα. Καταρχάς να ενημερώσω λίγο τον Βάζελο. Που εντάξει, μωρέ, με τη Βέρεια, ναι. Να μάθει ότι το όνομα Βασίλισσα του Βορρά βγήκε επειδή ήμασταν η πρώτη επαρχιακή ομάδα που σας κερδίσαμε στην Λεωφόρο. Ρε φίλε, τώρα συγκρίνεις το Έβερες με το Χορτιάτη, ρε φίλε. Ποια Βέρεια μου λες για Παναθηναϊκό, ρε φίλε. Ναι, τι είσαι ιερόσιλος, ρε φίλε, τώρα. Καλά σου λέει, ρε, μην το παίρνεις. Είδε τώρα, δεν κατάλαβες τι είπα. Είδε, καλά σου λέει, ρε. Βασίλισσα έμεινε ο τίτλος, τι να κάνω. Το δέχομαι. Δεν σε συγκρίνει με την ομάδα σου, Ρεάκη, μην το βλέπεις. Βεριάρα, εντάξει, ωραία. Πάμε, περπάτα. Άκουσε με. Το κακό με σένα, ξέρεις ποιο είναι. Δεν πήκρινα τη Βέρεια με ξέρεις όλο το κακό, ότι εσείς όπου φυσάει ο άνθρωπος. Νικόλας, να μάθω. Και το θέμα σου είναι ότι δεν έχεις μάθει να ακούς και να σέβεσαι. Εγώ, πριν με διακόπτω, συνέχισε. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Πρώτον, είναι δείχνει πόσο μικρή είστε σαν οπαδοί. Όταν λέτε, όταν λέω εξής, εντάξει ρε με τη Βέρεια έπαιζε, γι' αυτό λοιπόν δεν σας θέλω εγώ και ο κάθε οπαδός μικρής ομάδας σε ένα ιδανικό πρωτάθλημα. Γιατί δεν θα έχουμε ποτέ Λέστερ, αυτό το θέμα. Σωστό. Εσείς θέλετε, ναι, για το ελληνικό πρωτάθλημα και μετά φταίνει η πρόεδρή σας. Αυτή είναι η αλήθεια. Εσείς προωθείτε τη βία, εσείς φάζετε και εθελοτυφλείτε. Εμείς, εγώ και ο Δήμος κάψαμε φούρνους. Δεν λέει εσάς, όχι εσάς τους δύο, παιδιά. Το ξέρω, κατάλαβα τι λέει. Δεν πρόκειται να καταλάβετε τι λέω και δεν έχει σημασία. Εντάξει, ποιος είσαι, φίλε. Το σχόλιο το. Ο Σοκράτης. Όχι, όχι. Αυτός είναι πολύ μάγκας. Είναι ο παδός της Βέρειας. Είναι από τη Βέρεια σε ποδόσφαιρο 2016 που το Modern Football έχει καταργήσει όλες τις ομάδες. Στην Ελλάδα δικά σου υπάρχουν παδί μόνο 4-5 ομάδων. Το παλιτήρι είναι μεγάλη παρκαριά του. Περιώτη, το όνομά σου λίγο θύμισε μου. Παύλος είμαι. Παύλο, έχεις δίκιο, εγώ να αναλογιστώ σαν να τις ευθύνες που εγώ θεωρώ ότι διαχρονικά έχω λιγότερες από τους άλλους δύο, αλλά έχω. Όχι, αδερφέ. Ωραία. Αυτό, από εκεί πέρα όμως μην νομίζεις ότι δεν σέβομαι και δεν κάνω τις υπόλοιπες. Στο λίμπερο πάλι. Εγώ απέναντίας. Όταν σχολιάζεις, πώς σε λένε κιόλας, για μη σε λέω έκτη. Δήμος. Ωραία, Δήμο, όταν λοιπόν λέει ο τέτοιος ότι πανηγύρισα το 94 και γυρνάς και λες εντάξει με την Βέρεια έπαιζες, είναι απαράδεκτο για μένα. Για σένα μπορεί να είναι φυσιολογικό. Γιατί καταλαβαίνω τον πόνο σου και την περηφάνεια σου, αδερφέ. Μαζί σου. Εσείς είστε αυτοί που όταν με ρωτάνε εμένα στον δρόμο τι ομάδα είσαι και λέω Βέρεια, η Βεριάρα, λέει από μεγάλες τι είσαι, σοβαρέψου. Εσείς είστε αυτοί που είστε καταστρέψει το ποδόσφαιρο. Για πάει το ελληνικό ποδόσφαιρο, αδερφέ. Αυτό αδερφέ, είναι. Αυτό είναι. Αδερφέ, άκουσε με. Σε καταλαβαίνω γιατί το πρόβλημά σου ξέρεις ποιο ήταν όμως. Ότι σαν και εσένα είναι πολύ λίγοι εκεί στη Βέρεια. Οι πιο πολλοί κυνηγάνε να πιάσουν από κανακασκόλα από πίσω, μπας και μπορέσουν να και βγάλουν τη χρονιά. Δυστυχώς.
Μακάρι όλοι αυτοί στη Βέρεια, άκουσε με, και μακάρι όλες αυτές οι ομάδες που αποτελούμε το υπόλοιπο του πρωταθλήματος σε σχέση με τα μυαλά που έχουν αυτοί οι τέσσερις και νομίζουν ότι ο καθένας είναι το μέγεθος και το ένα και το άλλο, πρέπει να καταλάβεις ότι μακάρι και όλοι να σκεφτούνται με τα δικά σου τα μυαλά. Αποτελείς μειοψηφία όμως, δυστυχώς για το λαό της Βέρειας. Προφανώς και αποτελώ μειοψηφία. Το λέω δηλαδή γιατί. Δηλαδή αν ήταν Ηρακλειδέας. Θα μπορούσε να είναι Ηρακλειδέας. Θα μπορούσε να είναι Ηρακλειδέας. Δηλαδή αν ήταν Ηρακλειδέας ή Αριανός και έλεγε τα ίδια πράγματα, τι θα αποτελούσε? Δεν θα αποτελούσε μειοψηφία? Συμφωνώ. Μειοψηφία θα ήταν. Κάνεις λάθος, δεν είναι. Έτσι. Εγώ δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο ακόμα και με τα σχόλιά σου. Απλά πήρα την δίνει ο Ραυτόπουλος και επειδή δεν μπορώ, μου τη δίνει πολύ στο κεφάλι να πούμε. Πάντε, Παύλο, Παύλο. Ναι. Για να γελάσουμε και λίγο, σήμερα ο καλύτερος σου παίκτης ήταν ο τερματοφύλακας ο Πιτσιρικάς του Παναθηναϊκού. Αυτό το Μαγεύσκι είναι μεγάλη παικτούρα. Έχει ο Μαγεύσκι είναι μεγάλη παικτούρα. Ωραία. Νίκο, περιμένουν γραμμές, έτσι. Έλα, πάμε γραμμή επόμενη. Βεριώτη, καληνύχτα. Να είσαι καλά. Καληνύχτα. Επόμενη γραμμή. Γεια σου, παλικάρια. Καλησπέρα, κύριε Κώστα, λατρεμένε θεέ του νομού Πιερίας και όλης της Ευρώπης. Πάμε. Λοιπόν, να δώσω μια απάντηση στον πιτσιρικά, τον Βεριώτη, και να του πω ότι τη δεκαετία του 50 σε 10 πρωταθλήματα κεντρικοδυτικής Μακεδονίας η Βέρεια πήρε 9 και ένα και η Κατερίνη πήρε 9. Ναι, τώρα να σε ρωτήσω κι εγώ κάτι. Εκείνη την εποχή μεγαλύτερη επαρχιακή ομάδα ποια ήταν, η Δόξα Δράμας ή ο Πιερικός? Πρώτα βγήκε η Δόξα Δράμας και μετά ο Πιερικός. Μεγαλύτερη ομάδα ποιος ήταν εκείνη την εποχή? Ποιος είχε τη μεγαλύτερη ομάδα? Μεγαλύτερη διάρκεια είχε ο Πιερικός. Σαν ποδοσφαιρικά, μέσα στο γήπεδο, μεγαλύτερη ομάδα ποια ήταν? Η Δόξα Δράμας. Η Δόξα Δράμας. Εννοείται. Λοιπόν, καταρχάς είχε το μεγαλύτερο. Και ποια είναι η πρώτη ομάδα, κύριε Κώστα, που ανάγκασε τον Μίμη Δωμάζο να γυρίσει και να παίξει άμυνα μέσα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας? Επαρχιακή. Πάλι η Δόξα Δράμας. Όχι, η Λάρισα. Συνέχισε. Λοιπόν, ξέρεις γιατί με μπέρδεψες τώρα? Γιατί με πήγες 30 χρόνια μετά. Πήγε 30 χρόνια μπροστά. Ναι. Τέλη του 60 έγινε αυτό, καλέ. Τι λες, πριν το Wembley. Εγώ θα σου πω τώρα, όχι, εγώ θα σου πω τώρα ότι, θα σας πω. Άσε με ρε Ντίκ. Ότι η Δόξα Δράμας έβγαλε το μεγαλύτερο παίκτη όλων των εποχών, δεν προλάβατε το Τάκη του Λουκανίδη που έπαιζε όλες τις θέσεις, αλλά η θέση που είχε την καλύτερη απόδοση ήταν νούμερο 5 και νούμερο 6. Για να σας δώσω τη διάσταση. Ο Νεοτάκης. Για να σας δώσω τη διάσταση του ποδοσφαιριστή. Ο Έλληνας Τζον Τσάρλς. Του ποδοσφαιριστή θα σας παρομοιάσω. Τον Άρη όταν είχε το Ρόι Τάρπλη, ο Ρόι Τάρπλη και οι άλλοι. Άστοχο λίγο, περίμενα πολύ καλύτερο από σένα. Ξεφτυλίστηκα, φίλε, εγώ με δύο ισοπαλίες. Καλύτερο από σένα, αναλογικά περίμενα. Ξεφτυλίστηκα με δύο ισοπαλίες, που έχω πάει τελικό και μη τελικά. Βέβαια, άμα βγάλεις ένα μήνυμα που είμαι πριν. Τόσα ξέρεις. Δηλαδή, ο Τάρπλη με τους υπόλοιπους. Άστο τώρα με πας τον Τάρπλη. Ο Νεοτάκης Λουκανίδης είναι ο Έλληνας Τζον Τσάρλς. Αυτό είναι. Ο Τζον Τσάρλς, ο πιο ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής στην Ευρώπη. Ολοκληρωμένος εννοώ. Δεν έπαιζε αντικαθέσεις εκείνος. Και στην Λίτς, λάθος κάνει. Τέλος πάντων. 9 θέσεις έχει παίξει. Και στην Λίτς και στην Γιουβέντους. Και όταν υπήρχε μεικτή κέντρο υποδυτικής Μακεδονίας, ήταν ο Σαμαράς του Βερμίου Βερίας, ο Μίμης ο Παπαϊάνου, ο μεγαλύτερος παίκτης που έβγαλε η Μακεδονία και η επαρχία. Ναι. Και μετά το Λουκανίδη. Μεγαλύτερος παίκτης του Πιερικού ποιος ήταν, Φουλίδης? Ο Φουλίδης. Φουλίδης, έτσι. Ο Φουλίδης. Νούμερο ένα. Νούμερο ένα, ο Φουλίδης. Νούμερο δύο. Λάκης Παπαϊωάννου. Όχι. Ποιος? Καλαμπάκας. Σαν δεκάρι εννοείς. Γενικώς σαν παίκτης. Σαν παίκτης είχαμε τη δεκαετία, όταν ανέβηκε ο Πιερικός είχαμε μεγάλους παίκτες. Είχαμε έναν Αλέκο Ταξίδη, Τσαχάθ, είχαμε Χρήστο Θεοδωρίδη, αλλά αν το τοποθετείς... Αν το τοποθετείς αξιακά, μετά το Φουλίδη είναι ο Λάκης ο Παπαϊωάννου, αν το τοποθετείς αξιακά. Ωραία κύριε Κώστα. Λοιπόν... Κλείστε γιατί περιμένουν κι άλλοι και κάνετε με ένα επιλόγο. Περίμενε Μάρια να μην σε πλακώσω. Ναι, λοιπόν, αναφερθήκατε στις ξένες τις ομάδες. Ναι. Έχω πει ότι εγώ σημείο αναφοράς ξένης ομάδος έχω εκτός από τη Ρεάλ των 5 πρωταθλημάτων της Ευρώπης.
παιχνίδι που είδα ζωντανό του 1977. Λίβερπουλ Αμβούργο. Στο Αμβούργο έχει πάει ο Κέβιν Κίγκαν. Ο Κέβιν Κίγκαν, ναι. Και αμέσως παίρνουν το τέλος. Ο τελευταίος μεγάλος παίκτης που φόρεσε μανέλα της Λίβερπουλ. Ο τελευταίος. Από εκεί πέρα το χάος. Και αμέσως παίρνουν τον Ντακλής για την κατάσταση. Τρεις φλάσεις κάτω. Τρεις, καμία σχέση Ντακλής με Κίγκαν. 1-1 στη Γερμανία. 6-0 στο Άμφιλντ. Τέτοιο επιθετικό κρεσέντο εγώ δεν έχω δει στα 50 χρόνια που βλέπω ποδόσφαιρο, δεν έχω δει από ομάδα. Κρεσέντο και από ελληνική ομάδα πάω κλειών 4-0. Δεν έχετε δει τέτοιες επιθέσεις. Το έχω δει αυτό βρε που λες. Και τέτοια πίεση. Ναι, ναι. Πού το είδες, μωρό ήσουν βρε Μάρη. Πώς ήμουν μωρό βρε. Πώς, το 60 δεν είναι γεννημένο. 62 πότε. Βρε, έχω δει όσο όλο το παιχνίδι. Έχω δει από αυτό γκολ και φάσεις. Α, ναι. Εγώ σου λέω και το παιχνίδι ολόκληρο. Ναι, είναι, δεν είναι χρονιά που πήγε τελικό. Ναι, είναι ένα χρόνο πριν πάει τελικό το Αμβούργο. Πάλι με Μάγκατ. Με την Νότιγχαμ Φόρεστ. Πάλι με Μάγκατ. Και μια μεγάλη αδικία, Μάριε. Ναι. Μια μεγάλη αδικία. Δεν γίνεται να κατέβει 5 φορές υποψήφιο ο Στίβεν Τζέραρντ και να μην του το δώσουν ούτε μία φορά. Τι! Το πρώτο, τη χρυσή μπάλα που δίνει. Ποια χρυσή μπάλα βρε ο Τζέραρντ, πλάκα κάνεις άστο. Ε? Υπερτιμημένος. Πέντε φορές κατέβηκε. Μία φορά. Τι να πει ο καημένος ο Γιάννη Τουρέ. Τι να πει ο Κουάι καημένος ο Τουρέ. Ωραία κύριε Κώστα. Γεια σας. Καλημέρα, να είστε καλά. Επόμενη γραμμή. Μεγαλύτερος Άγγλος, Κέβιν Κίγκαν ή Κρις Βότερ. Ποδοσφαιρικά. Μεγαλύτερος παίκτης. Κέβιν Κίγκαν. Προσωπική μου καψούρα όμως, ο Κρις Βότερ. Βίνι Τζόνς, εθνική Ουαλίας όμως. Δεν πειράζει. Ο Άγγλος, ο Άγγλος. Αυτό δεν ήταν τέτοιο θα ήθελα. Το προηγούμενο μήνυμα, όλοι που έστειλες είναι στην καρδιά μου όλοι. Φρανκ Βότερ, Ρόντρεϊ Μάρς, Τζόνι Τζάιλς, μπράβο ρε φίλε, είσαι θεός. Ένα πράγμα που θέλω να πω πριν είναι για την αδειοδότηση, επειδή το λέτε συχνά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάρει αδειοδότηση ο Ηρακλής. Σταματήστε αυτό το παραμύθι. Ναι. Μια ομάδα που κοστίζει 800 χιλιάρικα και έχει εγγυημένα 4 εκατομμύρια και πέρσι για να πάρει αδειοδότηση πήγε και έσκασε 2 μετρητά για να μπορέσει να μπει όσον αφορά μαζί με τους διακανονισμούς. Δεν υπάρχει πρόβλημα στο να πάρει αδειοδότηση ο Ηρακλής. Τι να πω για ελεύθερο μου. Μεγάλη ομάδα με κάνει ανέβη. Θα ανέβει η ΑΕΛ. Τι να πω. Α πούμε φέτος θα δώσουν λέει του επόμενη σεζόν και 4 εκατομμύρια τηλεοπτικά παραπάνω στο πρωτάθλημα. Πάμε γραμμή. Πάμε. Δηλαδή, Νίκο, δηλαδή, πάμε γραμμή. Το γήπεδο της Λάρισσας το είπαν πως ΑΕΛ FC. Ναι, αλλά FC Αρίνα. Γιάννη Βαλαόρα. Ναι, κάτω. Ναι. Ναι. Γιώργο Μιτσιμπόνα. Yes. Γιάννη Βαλαόρα δεν έφυγε από τη Λάρισσα. Ναι, ναι, πείτε ναι. Δεν έφυγε. Ναι, παιδιά μα δεν μπορεί ένα όνομα να είναι παραπάνω από το σύλλογο. Ένα όνομα να είναι παραπάνω. FC Αρίνα και τι να είχαμε να λέμε τώρα. Πάμε για τις νόμιμες ομάδες, αδερφέ, άμα μπορέσουμε κάποια στιγμή στο ποδόσφαιρο να διώξουμε, τώρα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, παλιά ήταν η ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, τα πολιτικά κόμματα μέσα από το ποδόσφαιρο και σταματήσουμε να έχουμε κατευθυνόμενους παράγοντες σε μικρές ομάδες και στις μεγάλες τέσσερις αποφασιστεί ότι πλέον η μαρμίτα θα πρέπει να μοιραστεί ισόποσα, θα μπορέσει να γίνει δουλειά. Επειδή όμως ζούμε στην Ελλάδα και αυτά τα πράγματα δεν γίνονται και επειδή ο κάθε ένας θέλει να γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη γιατί ονειρεύεται το παπλωματάκι με τα 25 εκατομμύρια του Champions League, γι' αυτό και δεν πρόκειται ποτέ αυτοί οι τέσσερις να θέλανε γκέξι. Γιατί κάποια στιγμή ευελπιστούν να πάρουν τη θέση του Ολυμπιακού. Όχι για να κάνουν καλύτερο το ποδόσφαιρο, για να πάρουν τα λεφτά στην τσέπη. Πάμε γραμμή, πάμε. Δεν μου λέτε. Ναι. Ακούτε. Ναι, καλημέρα, αδερφέ, ναι, ναι. Εσείς τώρα κάνετε εκπομπή για τη Λίβερπουλ. Ποιοι παίκτες βγήκανε. Σήμερα έχει αγωνιστική σε αυτό το πουρδέλο. Και εσείς κάνετε κριτική τώρα. Μίλα, όχι, μιλάει ο καθένας για ό,τι θέλει. Εσύ μίλα για ό,τι θέλεις. Πες εσύ. Να πήρα προηγούμενο. Εσύ μίλα. Εσύ μίλα για το ποδόσφαιρο του μπουρδέλου. Μίλα, σε ακούμε. Εγώ γιατί θα πήρα τους παοξείς που έχουν να πάω 16 χρόνια στην Τούμπα, παρακαλώ να μείνετε άνεργοι. Να μείνετε άνεργοι. Άλλο, θες να πεις κάτι άλλο. Να μείνετε άνεργοι και να διαλύσει αυτό το μπουρδέλο που σας είπα. Εντάξει, ας διαλύσει, τι, ναι. Γιατί πιάσετε τώρα τη Λίβερπουλ, ποιον έβγαλε παίκτη, αν ο Λάιτσμαν ήταν του κόλου και αν ο παίκτης ήταν ο καλύτερος. Αδερφέ, τι θέλεις να ακούσεις, για πες μου. Θέλω, στείλτε μήνυμα
Όχι μόνο να βγει η εκπομπή ναι. χωρίς Παοξή και να μην τηλεφωνεί Παοξή. Ναι, ειλικρινά να θίξει. Πώς σας φέρνει αυτό, παιδιά, τα καθόλου λάβατε να ρωτήσω κάτι τον Παοξή. Δεν θα ρωτήσω κάτι. Να το ρωτήσω δεν θα. Εγώ σας είπα κάτι λίγο καλλιτιστά. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι, μπορώ. Εγώ εδώ και 16 χρόνια έχω να πάω. Ωραία, να σε ρωτήσω. Και από εσάς. Συμφωνείς με τον Κλέξη. Συμφωνείς με τον Κλέξη, ξερωτάω κάτι. Αυτό συμφωνεί, αυτό είναι με αυτά που λέει. Τι να με ρωτήσετε εσείς, τι να με ρωτήσετε που για 500 ευρώ ο καράβλας είναι πουλημένο το μάρι. Εσείς για 110. Έφυγες. Ωραία, επόμενη γραμμή, επόμενη, πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λίγο πιο δυνατά, αδερφέ, πιο δυνατά λίγο. Ακούγομαι. Ναι, παλικάρι, ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Ο παλός του ΠΑΟΚ. Σήμερα, από αληθινούς φιλάθλους, ναι. Εγώ εγκλήσιμο από Αθήνα παίρνω. ΑΕΚ, ωραία, ναι. Λοιπόν, να πω καταρχάς... Ένα όνομα, φίλε. Κωνσταντίνος. Γεια σου Κωνσταντίνο. Αθηναίος είσαι, έτσι. Όσα ψηφίσανε τον Ραπτόπουλο τα κουνούκια της Μεσίβιας, γι' αυτό δεν έρχεται. Τα ακούσατε τώρα. Κωνσταντίνε, το είδαμε. Κωνσταντίνε, συγγνώμη λίγο παλικάρι μου, είσαι Αθηναίος ή μένεις Αθήνα. Αθηναίος, μένω Αθήνα και μένεις. Πάμε, ωραία, πάμε, σ' ακούμε. Λοιπόν, πέραχα ο Άρης, συγχαρητήρια που ανέβηκε σήμερα. Τώρα όμως αρχίζουν τα δύσκολα για τον Άρη. Γιατί η Β' Εθνική είναι το δύσκολο έργο. Η Γ' εντάξει έφυγε. Για μακάρι να μην συμμετέχει. Κάτσε παρελθόν. Τέτοιε ομάδε σαν τον Άρη, με την ιστορία που έχει, δεν πρέπει να πέφτουν εκεί. Κωνσταντίνε, για όσα είπα για την ομάδα μας, συμφωνείς. Μισό λεπτό, έλα, δες εδώ. Κλαίω. Η Μεσίβρια είναι απέναντί σου. Δες. Δεν τον έβαγες, ρε, το φαλακρό, πως πας και σε λίμα, σε ένα που παρουσιάζει. Έτσι κι αλλιώς, Μεσίβρια. Είναι το μαγαζί, μισέ λεπτό, θέλω να πάμε μια μέρα μαζί. Δεν πάω κι εγώ. Θα σε πάρω να πάμε, σε παιδιά, με Παοξή Τζόρταν. Πρόσεξε. Δεν φταίω εγώ, φταίνουν τα βενζινάδικα που ήταν. Λέγε ρε φίλε, σ' ακούμε. Καλησπέρα, ραπ, γύρισε γιατί δεν βλέπω τώρα. Αφού δεν μας πάτησε κανένας λύκος να μας φάει εκεί που. Τι να πω. Καλώς ήρθατε εδώ στην εκπομπή και εσύ. Τι λέτε εδώ, πώς θα πάτε καλά. Ωραία, ρε μια χαρά. Απομυθοποιείτε. Εγώ μισό λεπτό και όλοι άλλα. Απομυθοποιείτε το εξής. Ότι χωρίς ΠΑΟΚ σε αυτή την πόλη η δημοσιογραφία δεν έχει μέλλον. Δεν μιλήσαμε καθόλου για ΠΑΟΚ. Έχουμε τηλεφώνημα Βεριώτη, Πυρικού, Δόξα Δράμας. Εορδαϊκού. Ένα ΠΑΟΞΙ τύφλα. ΑΕΞΙ από Αθήνα. Ένα ΠΑΟΞΙ τύφλα. Είπε ότι λέγαμε για κάτι Λάιτσμαν και κάτι αυτά να πούμε. Δηλαδή εντελώς εκτός. Δηλαδή αυτό που λένε ότι. Έχει γίνει πολύ πολιτιστική. Μα ταΐζει η πόλη του ο ΠΑΟΚ. Απομυθοποιείται, απόψε το κατάλαβα. Έβαλε στο συμπέρασμα. Απόψε το κατάλαβα. Δεν μιλήσαμε για ΠΑΟΚ. Τζόρνταν, υπάρχει ποικιλία. Κάνε μια εκπομπή σήμερα για του άλλου και να πει καλά. Αυτό βλέπω στην πρέση. Αυτό βλέπω στην πρέση. Εδώ. Πάμε σε μια τώρα. Παιδιά, το τρίτο γκολ του Πανιωνίου. Ποιο σεντερφόρ στην Ελλάδα μπορεί να το βάλει. Ο Μπέρκ. Μόνο Μπέρκ. Μόνο Μπέρκ. Σωστό. Σωστό μόνο Μπέρκ. Το βάλε ο Βέλιος εναντίον σου, ρε φίλε. Περίμενε. Βέλιος που το βάλε. Το τρίτο γκολ του Παναθηναϊκού. Το τρίτο γκολ του Πανιωνίου. Σε ανοιχτό χώρο. Όχι σε ανοιχτό χώρο. Έξω την περιοχή ήταν. Ναι, αλλά σε κλειστό χώρο το είχαν δύο και σου φέρνει τη συγγονία. Το τρίτο γκολ του Πανιωνίου. Μόνο το Μίγκη του δεν παίρνει. Ποιο θέλει. Αυτά που έχω κάνει. Αυτά που έχω πετύχει ούτε σε 8 ζωέ δεν μπορεί να το κάνει. Μόνο το. Αυτό το γκολ. Γιατί το είπαμε πριν ότι και το δεύτερο και το τρίτο γκολ του Πανιωνίου Κολάκη. Για πέρα τηλέφωνο να μιλήσει. Αυτό το γκολ μόνο το Μίγκη του Ολυμπιακού. Γιατί μπήκαν εδώ τα λάνια και δεν γίνεται. Δεν σα ακούσαμε καθόλου. Ακούμε με προσοχή. Πάμε. Ναι, μιλάω τώρα. Σε ρώτησα κάτι, αν αυτά που είπα για την ομάδα μας, πώς τα άκουσες, πώς σου φάνηκα. Θα σου πω τι γίνεται με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, στη θέση που είναι τώρα, είναι μια χαρά. Πρώτον, η ΑΕΚ δεν έχει ομάδα, επειδή το ακούω πολύ σε ΑΕΚ, ότι φέτος πηγαίναμε για πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ δεν έχει ομάδα να καθαρίσει όλα τα παιχνίδια. Πήραμε τις νίκες σπουδαίες εναντίον. Πάντως ο προπονητής της χρονιάς είναι ο Ζουνίδης, έτσι. Ναι.
Και ομάδα τη χρονιά είναι ο Πανιόνι. Παλικάρι, θα σε ρωτήσω κάτι. Είσαι υπέρ του Brexit για να καθαρίσει το ποδόσφαιρο. Εγώ είμαι υπέρ του Brexit για να λέω. Γιατί είσαι οπαδό, ρε φίλε, γιατί άμα βγουν τα κουστούμια και οι γαβάτε από το ποδόσφαιρο θα καθαρίσει. Εμεί είμαστε υπάλληλοι. Όλοι οι νόμοι μόνο για του οπαδού γίνονται. Κοντονίζει. Αυτό που είπε ο Νίκο θα είπαν τα δύο στελέχη. Νόμοι μόνο για του οπαδού γίνονται, για του κλείνετε μέσα. Οι παράγοντε σου λατσάρουν έξω και μα θέλουν πηγαίνουν όπου θέλουν. Αλλά από τότε που μαζευτήκαν όλα τα κοράκια μέσα στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει δυνατότητα να πάει και να πει στους δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ, τη ΣΑΕΚ, του ΆΕ και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού ότι μένετε αύριο χωρίς δουλειά. Εμείς τα παίρνουμε δηλαδή που είμαστε κατά του Brexit. Όχι, εσύ δεν κατάλαβες, λέω. Εσύ δεν είσαι δημοσιογράφος και κάνεις μια εκπομπή εδώ. Αυτοί που βγαίνουν στα μικρόφωνα και μιλάνε για τον Παναθηναϊκό είναι μια που πάει όλη. Το παιδί λέει είναι κατά του Brexit. Και λες είναι οπαδός, άρα εγώ που είμαι κατά δεν είμαι οπαδός. Δεν μπορεί να μην είσαι τόσο οπαδός. Είναι άλλο πράγμα. Το γυρνάμε τώρα, εντάξει. Διάλειμμα. Και λόγω που είμαι κατά του Brexit. Ναι. Έχω λόγο που είμαι κατά του Brexit. Πες το ρε φιλαράκι. Θα σας πω, όλες οι ομάδες, τώρα ο Παναθηναϊκός έχει πέσει, ο Ολυμπιακός κατά κύριο λόγο, έχει φτιαχτεί από την Ευρώπη. Τι κάνει, περνάει πρώτος, έρχεται μετά ο Παναθηναϊκός δεύτερος, ο Παναθηναϊκός γούστα από την Ευρώπη από την αρχή, παίρνει τα λεφτά του αποκλεισμού, να 30 εκατομμύρια. Ναι, πολύ ωραία, ρομαντικά φίλε, αυτά σε θεωρητικό επίπεδο τα λες, έτσι. Ο Ολυμπιακός έτσι έχει φτιάξει την περιουσία, φίλε, τα τελευταία χρόνια. Άμα γίνει το Brexit, πόσοι παίκτες θα μείνουν στο Ολυμπιακό, τα συμβόλαιά του θα χάσουν. Να φύγουν όλοι, να κλείσει το δεύτερο πιο διαδραστικό. Γιέστε, αυτά είναι από δυτικές συνοικίες. Γέννημα θέμα δυτικών συνοικίων. Να κλείσει αυτό το ποδόσφαιρο, αυτό θέλετε να βλέπετε. Τι φοβάστε, τα λεφτά. Άμα είναι για τα λεφτά, μην περιμένετε ποδόσφαιρο γιατί όπου πάει. Σαν αφορά. Κωνσταντίνε, αυτά που είπε ο Ραδό είναι από λεφτά. Α πέσει με τον Κυριακίδη, δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω ξένο, σα πέσω μέλη. Αυτή είναι ακριβώς τη φράση που είπες εσύ, την είπαν δύο στελέχη της Original. Τι ήταν ο ΠΑΟΚ με τον Ήβησε, τον πήγε στον Μοντήρι, προχθές. Να τον πήγε στον Μοντήρι, ήταν ο ΠΑΟΚ. Ακούστε λίγο, μένει, δώσε λίγο. Να τον πήγε στον Μοντήρι, τον ΠΑΟΚ, στην Γαλονή. Όχι, τώρα σε περιμένω να τα ακούεις, τα γάρα. Να τον πήγε στον Μοντήρι. Να τον πήγε στον Μοντήρι. Κοιτάλατε τα γάρια από εδώ, κοιτάλατε τα γάρια από εδώ 0-0 με την πεσμένη την Καλονή. Και φωνάζουν θέλουν και εξυγίες. Μα δεν σας συμφέρει η εξυγίαση εσάς. Εσάς και εσάς δεν σας συμφέρει η εξυγίαση. Με εξυγιασμένο ποδόσφαιρο θα χάσει τη φιλάθρος. Ρε φίλε, τώρα δεν σας συμφέρει, δεν το καταλαβαίνω. Γάβρος να μιλάς για Ευρώπη. Είναι σαν να μιλάει ρε φίλε ο Χριστοφοράκος στις Ζήμες για αξιοκρατία τώρα. Σε παρακαλώ, έξω από τη λίστα. Λοιπόν, τα δύο βουνά. Έτσι, πάμε. Πάμε στον κόσμο. Πάμε να μην κάνουμε τώρα τις οδηγικές αυτές. Όχι, να πούμε δύο λεπτά. Δύο λεπτά, ρε φίλε. Τι να πούμε. Ναι, να πούμε. Τι να πούμε. Να κόψουμε την εκπομπή. Όχι, δύο λεπτά. Τι να πούμε, δηλαδή τι. Εντάξει τώρα. Έχει δικαιούται. Θέλω να πω. Φυσικά, θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, για την ανήθικη επίθεση που έκανε ο κύριος Αλέφαντος, ο γραφικός κατά τα άλλα, ο ανύπαρκτος προπονητής, ο άτιτλος, 70 χρόνια προπονητής δεν πήρε τίποτα, ένα κύπελο στον Αποέλ που χωρίς προπονητή ο Αποέλ το παίρνει. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, τι σε έκανε ο Αλέφαντος. Ήταν χρόνια ολόκληρα έπαιρνε ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα, το 2004 με Αλέφαντο προπονητή, το χάσε, μόλις το διώξανε, ξανά άρχισε να τα παίρνει ο Ολυμπιακός στα πρωταθλήματα. Τον Νταμπλ έχασε, Τζόρνταν. Έχασε τον Νταμπλ, διώξαν τον Αλέφαντο, ξανά άρχισε. Ο Ολυμπιακός έπαιρνε τα πρωταθλήματα. Λοιπόν, όχι μόνο δεν είναι προπονητής, είναι και ανίκανος προπονητής. Αυτά έδειξαν τα νούμερα. Έκανε ανήθικη επίθεση λοιπόν πρώτον στον Πρωθυπουργό της χώρας τον Τσίπρα, στον Υπουργό Αθλητισμού τον Κοντονή, γιατί πάει να γίνει μια κάθαρση στο ποδόσφαιρο όντως. Στο λιμάνι άρχισαν να τρέμουνε, χάνουν τα λεφτά. Άμα δεις τις φυλάδες του Ολυμπιακού σήμερα στο λιμάνι. Ενώ του πάω, δεν λοιπόν, σε παρακαλώ, άσε με. Λοιπόν, θα δεις ότι κάνουν πόλεμο στον Ολυμπιακό. Είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα. Πρέπει να προσέξουμε. Ανήθικη επίθεση στον Ολυμπιακό και στο Μαρινάκι. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερών. Είπε, είμαστε 7,5 εκατομμύρια Ολυμπιακοί στην Ελλάδα. Άκουσον. Γιατί? Πιο γραφικό από παλιά. 7,5 εκατομμύρια είπε. Σταμάτα. Πιο γραφικό από τα παλιά. Του πεγιάσε το ράγκο τη συλλογή. Άκουσον. 7,5 εκατομμύρια Ολυμπιακοί. Εσύ λες ότι είσαι 2 εκατομμύρια στη Μακεδονία. Να μην πήγε αυτό 7,5 εκατομμύρια. Σύμμαχο του Ολυμπιακού. Όχι, απλά λέω. Του πεγιάσε τότε. Δεν μιλάω για σένα. Όλα σε πειράζει.
κάνουνε ρε. Άλλαξε. Εσύ εκτίθεσαι. Ολυμπιακό είσαι. Μικρέ Ολυμπιακό είσαι. Εκτίθεσαι τότε. Εσύ είσαι μικρός Ολυμπιακό. Εσύ είσαι μικρός Ολυμπιακό. Θα είπε αγώνα σε όλους τους Ολυμπιακούς σπίτι να ρίξω την κυβέρνηση. Γελάνε όλοι. Στην Αθήνα τον Αλέβαντο τον έχω για να γελάνε. Πάει εκεί στην Κυψέλη λοιπόν στην Φωκιώνος Νέχρη στου Τζότο το μαγαζί και κάνει ανάλυση στο σύστημα 4-3-3 με κεφτέδες και με σαλάμια και κασέρια. Λοιπόν Αλέβαντε, άσε δεν μασάμε. Γελάμε. Όσον αφορά για τον Μπερμπάτοφ που είπε πάρτε το και πετάξτε το στα σκουπίδια, Αλέβαντε, επειδή χαρτσιλικώνεσαι από εκεί πιθανόν για να τα λες αυτά, Γάβρος. 2/6/2015. Νίκο κοντινό λίγο σε παρακαλώ. Πού να κάνει κοντινό. Λοιπόν, μάχη κάνουμε για Καργίο και για Μπερμπάτοφ. Ο Γάβρος, πρωτοσέλιδο 2/6/2015. Η γάτα, ανοίγει την όρεξη ο Μπερμπάτοφ. Ο σκύλος. 2/6/2015. Πρωταθλητής, ραντεβού για Μουνιέ και Μπερμπάτοφ. 4/6. Η γάτα, 15 γκολ περιμένουμε από τον Μπερμπάτοφ. Ακόμα δεν τον πήραν, θέλουν και γκολ. Πρόσεχε να δεις. Λοιπόν, όσα δεν φτάνει αλεπού, τα κάνει κρεμαστάκι. Λοιπόν, αυτά είναι σαν πρωτοσέλιδα. Υπάρχει τεχνολογία, υπάρχει εξέλιξη, υπάρχει το, πώς θα λένε, το ίντερνετ. Δηλαδή, ο Μάρκος Σίλβα, ο Μάρκος Σίλβα ήθελε για καλό στον Μπερμπάτοφ και δεν τον έφερε. Τα πρωτοσέλιδά τους τα λένε. Όσοι δεν τα πιστεύετε, μπαίνετε λοιπόν στο πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου, στα πρωτοσέλιδα που πρόσχεται στον Ολυμπιακό και βλέπετε τι γράφανε. Με όρεξη μείνανε λοιπόν για τον Μπερμπάτοφ. Τώρα γιατί δεν έπιασε στον ΠΑΟΚ και γιατί δεν πιάνει, πρόβλημα του ΠΑΟΚ, γιατί δεν το φέρανε δεκάρι από πίσω καλό. Τώρα ο κύριος Αλέβαντος απαντάρει το φουρτούνι, μπας και το πουλήσουν πουθενά, μπας και πάρουν τα λεφτά, μπας και όλοι γίνουν όλοι καλά. Όσον αφορά για το Brexit λοιπόν που λέει που είναι να γίνει στην Ευρώπη, εγώ θέλω όντως να γίνει. Όρμα κύριε Κοντονή, μη μασάς, κάντο και να σου πω και κάτι. Τότε θα δούμε ποιοι είναι οι επενδυτές στη χώρα. Τώρα όλοι παίρνουν τα βράγκα και τραγουδάνε ελεύθερα. Εσύ τα λες όμως. Εγώ τα λέω. Εγώ τα λέω. Εσύ σου η διοίκησή μου πληρώνει λοιπόν στην ομάδα και στην στο ελληνικό κράτος και στο ελληνικό ποδόσφαιρο και δεν παίρνει τίποτα. Μπαίνει μέσα, πέρσι ήταν 15 εκατομμύρια μέσα. Οπότε λοιπόν δεν έχει πρόβλημα ο Σαββίδης, αντί για 30 του βγει 35 η χρονιά στον ΠΑΟΚ. Και το είπε κιόλας, πληρώνω εγώ όσο και όσο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αρκεί να γίνει η κάθαρση. Λοιπόν, να δούμε μετά ποιοι είναι οι επενδυτές, ρε παιδιά. Να ανοίξουν και τα, συγγνώμη λίγο, όταν λες να γίνει κάθαρση. Τα πάντα όλα. Δηλαδή, αν ήταν σήμερα εξυγειασμένο. Όσον αφορά τον κόσμο. Όσον αφορά τη δύναμη και την οικονομική. Δεν βλέπουμε τελευταίες σειρές, φίλε. Όσον αφορά τη δύναμη και την οικονομική ισχύ του μεγάλου μέτοχου του ΠΑΟΚ, του Ιβάν Σαββίδη, έγραψε λοιπόν, είχε αφιέρωμα λοιπόν μια εφημερίδα των Αθηνών, η Live Score, Τετάρτη ή Πέμπτη, δεν θυμάμαι την ημερομηνία, και γράφει ακριβώς επιχειρήσεις του Ιβάν Σαββίδη στη Ρωσία και τους τσίρους στα δισεκατομμύρια που έχει κάνει. Την κερδοφορία που έχει, μία πρόταση που έκανε για μια εταιρεία του 1 δισεκατομμύριο να την αγοράσει μια κινέζικη εταιρεία και δεν την έδωσε. Έχει πάνω περιθώριο, Νίκο. Δώσε δύο πόντους πάνω. Εγώ να ρωτήσω. Αν ήταν εξυγειασμένο το ποδόσφαιρο, το ελληνικό, δεν θα έτρωγε σήμερα 3 βρεταγάρι. Δεν σέβεσαι. Εγώ ξέρω, ήρθε εδώ, πανηγυρίζει. Λοιπόν, τελειώνοντας λοιπόν, δεν χρειάζεται αμφισβήτηση. Εντάξει, γελάστε, δεν πειράζει. Επειδή από την ομάδα δεν μπορεί να δει χαρά, αυτό έχετε να δει από την ήττα του ΠΑΟΚ. Και αυτό είναι την τυχεία. Θα απαντήσω μετά. Λοιπόν, για τα οικονομικά δεδομένα λοιπόν δεν χρειάζεται αμφισβήτηση. Όντως είναι αυτό που λέει, σε βάθος χρόνου επενδύει ο άνθρωπος, το έχει δηλώσει πριν από 2,5 χρόνια αυτό το πράγμα. Λοιπόν, live score. Τετάρτη ή Πέμπτη δεν μπορεί να δείτε την ημερομηνία. Μπορείτε να το δείτε και αυτό από το, πώς το λένε, από το διαδίκτυο. Λοιπόν, τώρα σας ακούω. Λοιπόν, Τζόρνταν, Μένιος. Αν ήταν εξυγειασμένο το ποδόσφαιρο, το ελληνικό, δεν θα έτρωγε σήμερα 3. Θα έτρωγε. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ας έτρωγε 3. Δηλαδή, αν βάζει λεφτά ο πρόεδρος και τα πετάει μέσα στη χέστρα, το φταίει. Ποιος είπε για αυτό το πράγμα. Το θέμα δεν το λέμε. Τζόρνταν, μια ερώτηση. Ο Ολυμπιακός θα έτρωγε 3 από τον Πανιούνιο. Άμα ήταν εξυγειασμένο το πρόεδρο. Τζόρνταν, να ανοίξει εκεί που τα στημένα όλα. Τα πάντα όλα. Κοίτα με στα μάτια. Τα πάντα όλα. Εσύ μου λέξε τα μάτια. Άκουσε με. Άσε υπονοούμε ένα δεύτερο λόγο. Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Ακούστε λίγο. Καθαρός ουρανός, αστραπέζι φοβερό. Ακριβώς. Τα πάντα όλα. Το συμφέρει να ανοίξει. Όχι. Τα πάντα όλα βρε τώρα. Όχι βρε, τι να το συμφέρει βρε. Αν δεν του συνέφερε δεν θα μιλάγα για κάθαρση. Άμα του συνέφερε και θέλανε την κάθαρση, να ζητούσαν την κρέξη. Δεν την αφήνουν. Ποιο
Κάδρας δεν την αφήνει. Φίλε Κάδρας, συγγνώμη, Γκρέξης δεν έρχεται. Φιλαράκι, συγγνώμη, εσύ τι μου λες τώρα. Εσύ ότι είναι... Συγγνώμη, τα είπα πριν. Συγγνώμη, έλα, τώρα φίλε. Φιλάς με το Μαρινάκι, εσύ. Το περίμενα, σε περίμενα. Σε περίμενα. Λίγο ακόμα. Ένα λεπτό, όλα, δε, ένα λεπτό. Σε περίμενα. Καλά κάνει ο Αλαφούζος. Παίρνει αυτό που δικαιούται, θα βγει δεύτερος. Στα μολοκτά, Φράγκο δεν έβαλε. Κάνουν τώρα, συνομοσιολόγοι όλοι εδώ μαζί. Εγώ λέω κάτι άλλο που είναι πολύ απλό, φιλαράκι. Άμα ήθελες να εξηγηθεί το ποδόσφαιρο, όπως λες, θα έπρεπε να ζητήσεις Brexit, να φύγουν οι πλαστοί επενδυτές από το ποδόσφαιρο, γιατί πλέον δεν θα έχει μαρνίτα. Γιατί πλέον δεν θα μπορείς να χρεώνεις το Σάββατο 1,5 και 2 εκατομμύρια και να λες ότι κάνεις αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 19 εκατομμύρια και τα 15 τα βγάζεις ζημίες και τα περνάς από τη μια τσέπη στην άλλη. Θα φεύγανε οι μάνατζερ, θα φεύγανε εμείς λέμε φαντάσματα. Ποια γίνανε νομιμότατα. Ρε εσύ, μα πού να θέλει Brexit. Ο μονίμως βολεμένος τέταρτος ήταν, ρε. Ρε δεν το καταλαβαίνετε ότι για τις τέσσερις ομάδες. ΠΑΟΚ τη γνωρίζεις. Είπε το εξής. Ας γίνει λοιπόν αυτό, να φύγουμε από την Ευρώπη για να δούμε ποιος επενδύει. Αυτό που είπε ότι είναι εξαιρετικό. Ναι, πάμε, περιμένουμε γραμμές. Όχι, όχι, δεν πάμε, μισό λεπτό. Τι είπε ο Τζόρνταν ξανά. Η δήλωση του Ισπάι Μπάουκ. Λοιπόν, η δήλωση του Ισπάι Μπάουκ. Μιλάτε λίγο, πες. Κανείς δεν θέλει, ο Σαββίδης προσωπικά είπε, κανείς δεν θέλει το Brexit, αλλά δεν θέλει ούτε αυτή την ΕΠΟ. Εάν υπάρχει αυτή η ΕΠΟ, θα πάμε πιθανώς στο Brexit. Άρα δεν θέλει το Brexit, είναι έσχατη λύση. Κανείς δεν το θέλει αυτό, αλλά με αυτή την κίνηση που θέλουν λοιπόν αυτή τη σάπια ΕΠΟ, θα πάμε στο Brexit. Όχι, δεν τον ημώμη. Ωραία, λοιπόν. Όχι, έχει δίκιο. Όχι, λάθο. Λοιπόν, και αν πάμε εκεί λοιπόν, λέει, θα δούμε ποιοι είναι οι επενδυτές. Ναι, ρε φίλε, κάνω εγώ μισό λεπτό, κάνω εγώ. Κάνεις εσύ μια ληστεία σε ένα σούπερ μάρκετ και είμαι εγώ και έχει μέσα 20 πελάτες. Ναι. Θα πας στη φυλακή, εσύ με τους 20 πελάτες ή μόνος σου. Μισό. Πες ρε φίλε. Δεν μου λες, το Brexit, ποια ομάδα είναι αυτή η οποία έχει το μεγαλύτερο πλήγμα, το μεγάλο. Ολυμπιακός. Άρα εσείς που κάνετε, καταρχάς πρέπει... κάνετε Ολυμπιακό. Το φίλο στον Ολυμπιακό, κάνετε. Άκουσε, καταρχάς. Θα το πω πιο απλά, θα το καταλάβω, γιατί το παράδειγμα ήταν περίεργο. Αν τα λεφτά, λοιπόν, αυτά, γνωρίζουμε ότι προέρχονται από δόγιους τρόπους και αν το πώς βγαίνουν οι ομάδες στις θέσεις ορίζεται βάσει ενός συστήματος που θέλει πρώτους, δεύτερους, τρίτους. Πάει αλλού η δουλειά. Μα πάει πολύ απλά η δουλειά. Και όταν λοιπόν εσύ, όταν εσύ έχεις μάθει σαν Παναθηναϊκός και σαν Ολυμπιακός και σαν ΑΕΚ και σαν ΠΑΟΚ να βαράτε την πόρτα του κυρίου Βενιζέλου και του κάθε τέτοιου για να σας δίνει κρατικές χορηγίες, δεν είναι εκατομμύρια. Περίμενε. Μεγάλο ψέμα. Ποτέ δεν πήρε στην ΔΕΠΑ, όχι. Ποτέ και την έδωσε και στον ΠΑΟΚ για να πάρει τους παίκτες. Άκουσε. Μπερδεύει στην ΔΕΠΑ με Μόρτο. Ναι, ό,τι θες άκουσε με. Άκουσε για να συμφωνήσουμε. Εάν λοιπόν θελήσετε να δείτε. Θα βάζει κρατική τον ΟΠΑ, έτσι. Ναι, για να τελειώνουμε. Ναι, άκουσε με λοιπόν. Εάν λοιπόν εσείς θεωρείτε ότι θέλετε να κάνετε αξιοκρατικό πρωταθλήματο, αξιοκρατικό πρωτάθλημα, αξιοκρατικό, με το να παίρνετε εσείς τα πολλά τα λεφτά και σε όλους τους υπόλοιπους να πετάτε τα ψίχουλα, αλλά να θέλετε να είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Αυτό κατάλαβα. Όχι, δεν το κατάλαβα. Για κάθαρση. Βγαίνει έξω από την Ευρώπη. Βγαίνει έξω από την Ευρώπη. Δεν μπορεί να γίνει κάθαρση με σχέση. Έχει τα μπλεμόρι. Πού το φιλικό. Εγώ το φιλικό θα το κάνω. Και μόνο σου απαντά. Αν γίνει ξανά το κύπελο, θα πάμε μαζί στο φιλικό. Αλλά επειδή το φιλικό θα μείνει στα κάτσια και άκουσε με είναι παρούφες. Είναι παρούφες δηλαδή, αυτά τα κάνουν για τον κόσμο. Επικοινωνιακά. Ποιο? Δεν θα κατέβουνε. Εδώ πέρα συζητάνε γιατί θα βγουν στα play-off. Άμα δεν πάνε και στην εξαγωγή του κυπέλου θα μείνουν εκτός. Άρα δεν θα πάνε. Ενώ με τα μπούλια θα πάνε. Ρωτάς εμένα ή απάντα στον εαυτό σου. Βάλουνε τα μικρά. Ας βάλω, δεν κατάλαβες. Μόνο που θα κατέβει άνθρωπος με φανέλα του ΠΑΟΚ για να μην φάνε την τιμωρία, για μένα μετά από εκεί πέρα, άμα θα ξαναμιλήσουν ποτέ για επανάσταση, θα πρέπει να του πετάνε και δύο για όλου. Ο Σαββίδης δήλωσε ότι δεν μας είναι. Όπα, αφήνουμε από εδώ του ΠΑΟΚ για τον Ολλανδό. Πες τον Ολλανδό το Μυτιλινό, δεν του το στείλανε. Γλύφτης του συστήματος είναι ο Αλεβαντός, φίλε, γλύφτης. 7 εκατομμύρια. Έκανε επίθεση Αναδρή και στον Νίκο Αναστόπουλο. Τον είδα προχθές στο Σιχάδη και ψυχή μου, ρε φίλε. Πες τον να λέει το Μυτιλινό, δεν του το φέρανε. Ναι, στιτός, οπαδός, πολύ. Είναι αλήθεια.
Είναι αλήθεια. Απλά για να καταλάβεις πόσο μας βοήθησε, ας πούμε, που μα το στείλανε. Εμείς δεν έχουμε τρεις προέδρους που έχουν καταδικαστεί από δικαστήρια για δημόσιο χρήμα. Άμα μην το πιάσεις. Έλα, μην πιάσεις. Το δημόσιο χρήμα. Τροπή, πάω έξω. Κοιτάξτε, εδώ τώρα. Λέμε πολλά. Δεν υπάρχει παράγοντα στο ελληνικό ποδόσφαιρο ρομαντικό. Που να αγαπάει μια ομάδα. Και οι περισσότεροι. Ούτε για τον Ωνάση δεν τις έκοψε ρε ο Κόκοτας. Οι περισσότεροι έχουν καταδικαστεί. Ένα εκατομμύριο τους Σκόρδας ήταν. Ο Σκόρδας ήταν. Λοιπόν, και είδες που καταδίσαν. Μπράβο μας. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Μη λέτε τώρα τέτοια πράγματα. Ούτε λογιστικά είναι σωστά ο Ηρακλής. Ούτε εκεί δουλεύουν είναι στον πάγκο. Σε βλέπω ζεις σε μια ονείρωξη. Για πες, είμαι. Ότι είναι ο Τίμιος. Ο Τίμιος δεν είναι. Δεν είναι. Άκουσε. Όχι ρε φιλαράκι. Εσύ έχεις τον Ανδρέα Τάτο. Εσύ έχεις τον Ανδρέα Τάτο. Εσύ όταν θα μιλάς για σένα, άκουσε. Γιατί είσαι αργανός. Να δεχτώ την κριτική από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν φίλησε ποτέ κατουρημένες ποδιές για να μείνει σε κατηγορία. Να το δεχτώ. Αλλά τώρα να μου πουλάς μαθήματα ηθικής. Εσύ. Εγώ είπα για ηθική. Εσύ δεν μιλάς, ότι εγώ λέω ότι είμαι ηθικός και τίμιος. Και εγώ σε λέω δεν είσαι. Εγώ εσύ το λες. Στο λέω πες μου τα παραδείγματα. Και δεν είναι καμιά ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν κάθαρση λέει. Απλά πώς θα γίνει. Ποιος δεν θέλει καθαρση. Δεν είπε προηγουμένως. Δύο πράγματα. Πώς δεν ξέρω. Δύο πράγματα. Ποιος δεν τη θέλει. Ποιος. Οι παράγοντες σου που λένε να μην γίνει και έξι. Δύο πράγματα. Ένα λεπτό. Πρώτον. Ο Παναθηναϊκός είναι κατά του Brexit γιατί αν γίνει Brexit δεν θα παίζει ο Ολυμπιακός Ευρώπη αλλά θα γελάμε λιγότερο. Και δεύτερον. Να μας απαντήσει ο εξής που βγήκε ο Θοδωρίδης στο Sport FM την Παρασκευή σε απογευματινή εκπομπή και λέει ο Ολυμπιακός είναι κατά του Brexit αλλά αν γίνει το Brexit μη διανοηθεί καμία ομάδα να ανακατασκευάσει ή να φτιάξει νέο γήπεδο. Θέλω να μου απαντήσει και πόσα λεφτά παίρνουν οι ομάδες οι ελληνικές από το Europa 6 με 7 ούτε ο Πανιόνιος θα είναι κατά του Brexit. Ναι. Λέγει αξί και πάμε στον κόσμο μετά. Δεν έχω μικρόφωνο, δώσε λίγο το μικρόφωνο. Πάρε το μικρόφωνο. Λοιπόν, βλέπω να φεύγουν αυτοί οι υπόδικοι της καταρχήν τελειώνοντας. Συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Δεν θα το διακόψω. Θα τα αφήσω όλα μαζί. Όχι, δεν θα το διακόψω. Λοιπόν, συγγνώμη λίγο. Καταρχήν, οι άνθρωποι μεγάλοι της ΠΑΕ, οι διοικούντες, θέλουν να φύγει αυτή η ΕΠΟ όλοι και όσοι είναι υπόδικοι. Θέλετε να πάρει χώρα. Λοιπόν, και έχει μια λογική αυτό το πράγμα. Όσοι έχουν υποθέσεις, μη με διάκοψε, ρε φίλε. Όσοι έχουν υποθέσεις με τη δικαιοσύνη, πρέπει μόνοι τους να πάρουν το. Ερώτηση είναι, μπορώ να πω κάτι. Συμφωνώ σε αυτό που λέει. Να ρωτήσω όμως κάτι. Μαζί με αυτό που έχει να κάνει με το σύστημα το αθλητικό, θα μπορούσαμε κάποτε, λέω εγώ, να σκαλίσουμε και το θέμα το αθλητικό για το που πήγαινε το δημόσιο χρήμα. Φίλε μου, αυτό πρόσεξε να δεις. Ναι, είναι καλό το θέμα, γιατί είναι συνδεμένο. Και μένα με δώσουν 10 εκατομμύρια δώρο, ξέρεις τι καλά που κάνω. Άκη, θεωρώ ιντρικαδόρικη την κουβέντα αυτή του Σάββα Θεοδωρίδη, για τον απλούστατο λόγο, ότι δεν θέλει να μεγαλώσει η Άκη φτιάχνοντας το γήπεδό της. Και μην ξεχνάμε ότι το 99, πώς μεταφέρθηκε από το φάκελο των Ολυμπιακών Αγώνων, για όσους ξέρουν, γιατί εμείς είμαστε πλέον παλιοί στο κουρμπέτι, πώς μεταφέρθηκε το γήπεδο της Φιλαδέλφειας και πήγε στο Καρεσκάκι στο Ολυμπιακό. Όχι, γι' αυτό έχει σημασία. Από εκεί και πέρα να σας πω όμως κάτι. Οι 131 γραφικοί κάτοικοι Βαλτοί που κάναν προσφυγή εναντίον του γήπεδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό ήταν οι ίδιοι που κάναν εναντίον του γήπεδου της ΣΑΕΚ. Οι ίδιοι! Κόσμος, ναι! Ναι, με ακούτε. Ναι, ναι, καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα. Δεν πειράζει, σου βγήκε σε καλό γιατί πας για την ανάπλαση. Σταμάτα. Ναι. Ακούγομαι. Ναι, ναι. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι ο παδός μεγαλύτερης αντικειμενικά ομάδας Ελλάδος. Μία είναι. Φοράει και την ομαύρα. Και έχει τον περήφανο δικέφαλο στο στήθος. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για κάποια πράγματα που ακούστηκαν. Ο Αριανός σχολιάζει το 0-0 της ΑΕΚ με την Καλονή. Ναι. Στη Super League. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, έχει ομάδα για δεύτερο. Τη σχολιάζω. Βγαίνει ο Μιλισανίδης. Βγαίνει ο Μιλισανίδης. Βγαίνει ο Μιλισανίδης. Σε έχει φέρει κάτι. Ένα λεπτό. Βγαίνει ο Μιλισανίδης από το ποτάρι. Σε έχει φέρει κάτι σαν λιγάρια εκεί. Υπάρχει ένα αρχικό κόμμα στη Βουλή. Να πάει εκεί πέρα και να. Κλαίγεται η ΕΠΟ, ο Σαββίδης από εδώ, του φορτώσαν κάτι τσόκαρα να πούμε. Περπατάνε και ράκα, 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 ράκα πάνω που στα ζετόρια τα επιστηριοφόρανα. Τα γρασάριστα. Τι φωνάζετε, πού είναι η ομάδα σας.
Έχω ομάδα για δεύτερο. Η ΑΕΚ έχει ομάδα για δεύτερο. Εγώ σε πληροφορώ ότι αν υπήρχε, το είπα και στην αρχή τη εκπομπή, ποδοσφαιρικό θεό, δεύτερο ο Πανιόνιο. Με το αποτέλεσμα πάει, ρε. Δεύτερο ο Πανιόνιο. Από την αρχή τη χρονιά, τι μπάλα έπαιξε ο Πανιόνιο. Το λέτε αυτό τώρα και τι μπάλα έπαιξε η ΑΕΚ. Τι μπάλα έπαιξε ο Πανιόνιο. Το είδαμε σήμερα. Αν υπήρχε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη στην Ελλάδα, Πανιόνιο εδώ και 3-4 χρόνια μαζί με τα χέρια του Ρακλή που δεν ήταν βιώσιμα. Δεν θα έπρεπε να μαζί με κάτι άλλο. Έτσι ακριβώ. Έτσι α πούμε και λίγο πώ. Ρόφι και τον Άρη και τον Παου. Συνέχισε, μιλέ. Λοιπόν, γιατί σε αυτό που ακούστηκε η ΑΕΚ πόσο χειρότερη δηλαδή ήταν μέσα στον Πανιόνιο και κατά πόσο δηλαδή άξιζε την ΙΤΟ. Το 1-1. Σημαντικό. Το 1-1 το οποίο ήταν σφαγή. Με 10 παίκτες, με πέναλτι που δεν σου δόθηκε, με δεύτερη κόρση που δεν έδωσε στον Πουμάλ. Μισά τα λες, Βαϊτσί, μισά τα λες. Και πέναντι που δεν δόθηκε και στο σημερινό παιχνίδι, έτσι. Καθαρό παιχνίδι. Και στην Τρίπολη το κεφαλοκλείδωμα του Ζησόπουλου. Μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό, όλο στοιχείο στο Παναθηναϊκό δεν τον ακουμπάνε και σε ένα έχουν ρημάξει. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, από περηφάνεια δεν έκανα λόγο, αδερφέ, για το πέναντι σήμερα που δεν δόθηκε. Γιατί θα σου πει ο άλλος, θέλεις πέναντι για να νικήσεις την Καλονή. Και έχει γίνει καρμπόν, την έδειξε σήμερα το Sky, είχε φάση στο Καλονί Ολυμπιακός και πήρε πέναλτι Ολυμπιακός. Το πρόβλημα της ΑΕΚ ήταν το πρόβλημα στην τελική φάση. Ο οποίος Σπυρόπουλος τα είπε σήμερα. Κάθηκαν ευκαιρίες, ήταν παιχνίδι, αντικειμενικά απόψη μου, για 3-0. Αδερφέ, ας το 5, τις δύο φάσεις έκανες 0-2, σήμερα το μάτσο αυτό ήταν 0-5. Ας την Καλονί. Εδώ ο Πογκέτ λέει δεν μου γίνει πρόταση. Που σημαίνει τα 15 εκατομμύρια που ζητάει από γέννη, παπάρια θα πάρει. Θα φανεί στο τέλος χρονιάς. Ποια φανεί. Αν ο Μελισανίδης βάλει. Ποια φανεί θα φανεί. Εδώ σου λέω από γέννη κάνει παράπονα. Και θέλω να πω και κάτι στο Ραπτόπουλο. Δεν είναι καμέρες. Λέω από γέννη, εγώ περιμένω και ακόμα λέει δε. Να, σωστό. Το λέει από γέννη. Αυτό σου κάλεσε να μιλήσουν. Ναι. Επόμενη γραμμή, πάμε πιο γρήγορα τις γραμμές. Τι λέει, η ΑΕΚ είναι σαν το Παναθηναϊκό με τον Μαρκαριάν 2002-2003. Ένα μηδέν και τέλος. Πάμε επόμενος, ναι. Έλα ρε, και όλες οι ομάδες έχουν αδυναμίες. Μην κάνεις σήμερα, έφαγες δύο κόκκινα παλέ. Φτάνει ρε, έχετε μιλήσει σήμερα 100 ώρες ρε. Φτάνει ρε, σεβαστράτε λίγο ρε. Πάμε κόσμο, ναι. Την εκπομπή λίγο σκεφτείτε, όχι την κάβλα σας. Έλα φίλε. Ναι. Έλα. Καλημέρα. Σιγά σιγά. Τι είπε, δεν σε ακούμε, να σε ακούμε, δεν σε ακούμε. Δεν σε ακούμε. Σε πηγάδι είσαι. Κάτσε σταθερά, σταθερά. Κοπελιά, μην είναι κάπου σταθερά, δεν ακούγεσαι. Είμαι πάρα πολύ. Είσαι ΠΑΟΚ, είναι πράγμα. Μ' ακούτε. Ναι, όχι. Τι είναι. Ακούει κανένας, τι είναι. Δεν ακούει, κλείσε και ξαναπάρει. Επόμενη γραμμή. Πάμε, επόμενη. Δεν την πάθαμε, ρε. Και επειδή κόμμα να την αφήσουμε να μας πρίξει τα πάπ. Λέει επόμενος, ναι. Είναι κυρία, δεν είναι. Έλα, κυρία, ρε. Είναι κυρία. Κυρία, ρε. Έλα. Καλημέρα, πάμε. Έλα, καλημέρα, γεια σας. Γεια σας. Κώστας από Χανιά, Παναθηναϊκός. Εδώ ένα πράγμα πήρα να πω μόνο. Ναι. Για κάποια πράγματα που υπόθηκαν ότι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είναι πιο βρώμικες ομάδες. Τι να τους πεις τώρα. Για... Να μίλησε για τον Αγγελούδια και τα δύο. Ήταν για Βαρδινογιάννη καπετάνιο. Ναι, ναι. 20 χρόνια καπετάνιος. Έξι προαθλήματα ο Παναθηναϊκός. Καλώς σου βράδυ. Καλά, δεν είναι και όχι το παιδί, ρε παιδιά. Είναι ο Παναθηναϊκός ανέκαθεν ήταν. Δεκαετία του 80. Άσπυλος και αμόλυτος. Δεκαετία του 80. Μόνο ο Ιωνικός δεν πήρε πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει σωτηρία, αδερφέ. Επόμενη γραμμή. Σωτηρία δεν υπάρχει. Πάμε, πάμε. Δες ένα βιντεάκι και του καπετάνιου. Τον είχε προσοχή τον ονοματάρχη εκεί της αστυνομίας. Έλα, πάμε. Τζόρνταν. Πάμε. Έλα, ναι. Ναι, καλημέρα. Έλα, φίλε. Ναι, δεν πρέπει, ναι. Του λέει αδερφέ, εγώ τόσο άλλο και τι δύο φορέ που έπεσα είναι στα χαρτιά. Μπορεί του χρόνου να αλλάξει. Ναι, από τα δεν τώρα να λέει τώρα. Πάμε. Ναι, παρακαλώ. Ναι, ακούγεσαι, πάμε, καλημέρα. Ο εκδότη που είπα προηγουμένω, συμμέτεσε γραμμή. Ναι. Λοιπόν, για το μάτς με την Καλονή που λέγαμε, για να το κλείσουμε, η ΑΕΚ ήταν ανώτερη, άγγιζε την νίκη, δεν της δόθηκε πέναλτι, δεν είχε την τελική φάση που θα έπρεπε. Οκ, τελείωσε αυτό. Αδιάφορο μάτς ήταν ευρέω. Για τη διαιτησία. Η διαιτησία είναι λογικό να αγνοεί τον Παναθηναϊκό. Ποιος Παναθηναϊκός, τι έχει να μας πει αυτή η μικρή ομάδα σχέση με την ΑΕΚ. Σιγάρε μεικτή κόσμος είναι, πούμε, εντάξει, κατούρα λίγο. Τι να μας πει ο Παναθηναϊκός. Κατούρα λίγο, ρε μεγάλε. Εντάξει.
Δεν υπάρχει ελπίση. Ηρέμησε λίγο. Μετά το άρθρο 44 πήρε αέρα πολύ. Κάτσε. Ηρέμησε λίγο. Αξί, άκουσε με. Δεν ξέρω για 44 και 94. Αγωνιστικά είσαι χειρότερος και από τον ΠΑΟΚ και από τον Πανιόνιο. Από τον Παναθηναϊκό δεν του συζητάω, είσαι πολύ χειρότερος. Ναι, Αριανός θα λέγανε. Είμαι χειρότερος ως προς το ρόστερ, όμως στο αποτέλεσμα ως τώρα και στα ντέρμπι φάνηκε άλλο πράγμα. Ναι, αλλά βλέπω ότι κάποια στιγμή χάνεις και το αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν το χάνεις με την Καλονή, στα ντέρμπι τι θα κάνεις. Θα δεις με στην Τούμπα τι θα κάνεις. Αυτό διάφορο ήταν αυτό. Εντάξει, βέβαια. Άποψή μου για να μιλήσουμε αντικειμενικά ποδοσφαιρικά. Μικρή νοοτροπία σε ομάδα έχει. Ο Πογέτα πρέπει να έχει τώρα υπογράψει. Να έχει ετοιμάσει το σχέδιο, να έχουν μιλήσει. Τυχαία βγαίνουν τα πράγματα. Άρα, τώρα. Τι πήρε άλλο τσάμπα τώρα, την έβγαλε από την Αθηνική. Και όταν έχει φτάσει στο σημείο να χτυπήσει τα αστάξια για τον Ολυμπιακό, λέω πω γιατί μου γίνεται πρόταση και ιστορίε. Πάμε επόμενη γραμμή. Παρατεταμένη κοιλιά ο Ιωαννίδη, κοιλιά εκ τώρα. Πάμε, ναι. Τώρα βγάζουν οι ομάδε τι αδυναμίε. Τώρα, στο τέλο θα δούμε. Βγαίνουν οι αδυναμίε τη περσινή χρονιά τη Β' Εθνική. Πάμε, φίλε. Φαίνεται. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Ναι, πάμε, μίλα. Λοιπόν, απόψε κατάλαβα γιατί οι τρεις εξυγιαντές του ελληνικού ποδοσφαίρου θέλουν το Brexit. Ποιος είπε το θέλουν? Θέλουν και οι τρεις. Ποιος το είπε αυτό? Διότι πιστεύουν ότι με ένα Brexit θα δουν άσπρη μέρα. Ποιος το είπε αυτό? Επειδή είσαι Ολυμπιακός εσύ, εγώ ξέρω εσύ γιατί δεν θέλεις το Brexit. Πολύ μίσος έχετε προς τον ανώτερό σας. Όχι, εγώ. Αδερφέ, Ολυμπιακός είσαι. Ολυμπιακός ξέρω γιατί δεν θέλει το Brexit. Αδερφέ, άκουσε με, άκουσε με. Αδερφέ, άκουσε με. Εσύ πες μας γιατί δεν θέλεις το Brexit. Εσύ πες μας γιατί δεν θέλεις. Αυτός ξέρει γιατί δεν το θέλει το σύστημα. Εσύ γιατί δεν θέλεις το Brexit. Γιατί δεν θέλω το Brexit. Γιατί παίρνεις τα λεφτά. Γιατί θα παίρνω τα λεφτά μια στιγμή. Μπράβο! Και εμείς δεν θέλουμε. Δεν θέλει το Brexit. Και αυτός δεν θέλει το Brexit γιατί θέλει να παίρνεις τα λεφτά. Εσείς δεν το θέλετε το Brexit γιατί δεν θα βγείτε ποτέ στην Ευρώπη όσο υπάρχει Ολυμπιακός. Εσείς δεν θα βγείτε αν γίνει το Brexit. Έχω μια επίσκεψη στο Μουσείο του Ολυμπιακού. Ρε παιδιά, τι πράγμα είναι αυτό το πράγμα. Αποκλείστηκες από αέρα, το καταλαβαίνεις. Από αέρα αποκλείστηκες. Άντε μου πεις για Ευρώπη. Το Μουσείο του Ολυμπιακού. Άντε μου πεις. Στο Μουσείο του Ολυμπιακού. Μακεδονομάτε. Άντε και μία γραφή μου στο Μαρούσι. Ένας ακουγόμαστε. Ένας πηγαίνεται θόρυβος. Δεν ακουγόμαστε. Ρε παιδιά, μη λυπάστε τόσο πολύ. Όχι, εγώ θα κάνω επίσκεψη στο Μουσείο του Ολυμπιακού. Και θα αγοράσω φανέλες διαιτητών. Δεν θα συνέλθετε ποτέ σας. Άκουσέ με, κραμμένοι θα είστε πάντα με τον Ολυμπιακό. Ρε παιδιά, θα πάθετε κάτι. Για να καταλάβω. Θα δείτε άσπρη μέρα ποτέ. Για να καταλάβω, καλά, δεν θα δουν. Δεν θα δουν άσπρη μέρα. Για να καταλάβω. Δεν θα σταματήσει ποτέ. Και με τον Brexit τα περισσότερα λεφτά ο Ολυμπιακός θα πέσει. Να σας βάλω και ένα quiz. Ποια είναι η ομάδα της Καλαμαριά ή ο Παπιούας. Και των λουλουδιών. Αδερφέ, άκουσε με, συμφωνώ. Ξαναείπα ότι εσύ και ο Παναθηναϊκός ρε φίλε, σε πολλά πράγματα όταν ήσασταν στην εξουσία και είχατε τα λεφτά και παίζατε τέτοιο. Δεν το σώμη. Ναι, δεν το σώμη. Ρε, άστορα, ρε φίλε, δύο φυλακισμένους προέδρους έχεις και άλλους δύο με 60 κακουργήματα. Θα σκάσετε μια ζωή. Η κυριαρχία του Ολυμπιακού δεν σταματάει με κρέα. Φίλε, πες ότι έχεις ρε φίλε να καταλάβεις. Ζωή από κάτω. Να σε πω κάτι, αδερφέ, άμα γίνει Brexit δεν θα είσαι έτσι όπως είσαι. Τώρα που θα πάω στο Μουσείο του Ολυμπιακού δεν ξέρω ποια φανέλα να πάρω. Του Παπαπέτρου, του Καρναφέλη, του Μπριάκο. Σταυρίδη. Του Πολαγούς του να πάρω Σταυρίδη. Άκουσε με αδερφέ. Να πάω στην Τούμπα να πάρω Σταυρίδη. Αυτός θα πάει να πάρει του Βενιζέλου, του Παπαδρέου, του Τσογαρτζόπουλου. Πάρτε κάποιο που βρίσκει να πλαγιάζει έτσι δίπλα να πούμε τέτοια. Έχει αυτό από εκεί από πάνω στο μουσείο του Πάου να πάρει. Είναι ξαδερφός του Κρέσιτς. Πάμε στο επόμενο γράμμα. Λοιπόν, κάτσε λίγο γιατί είχατε πει για τον Ηρακλή. Βλέπετε φιάντες, βλέπετε. Σε όλα το για κάποιον που είπε για Μακεδονομάχους πως ανέβηκα κατηγορία, ας μου πεις εσύ πως βρέθηκα εγώ από την Α αγωνιστικά στη Δέλτα
και μετά πες μου πώς με αποτυγκάζω να λέει και σημείδα. Ρε άλλο! Άδικα! Όχι, μήνυμα. Βγήκε μήνυμα πριν και μου λέει αδέκαστε Ηρακλειδέα πώς ανέβηκε ο Ηρακλής στη Β' και σου ξαναλέω Μακεδονομάχη. Όταν λοιπόν εσύ θα μου πεις πώς γίνανε τα σκηνικά και μέσα σε μία νύχτα παγώσαν τα χέρια 10-13 εκατομμύρια. Τα παγώσαν μπαμ μπαμ και σου ανοίξαν την τράπεζα Κυριακή. Ωραία, ωραία. Είχαμε στο χωριό μας ένα και το λέγανε. Έτσι, καραμέλα θα με φωτάξει. Τον έλεγες καλημέρα και αυτός έπαιζε βιολί. Έτσι. Καλησπέρα πάλι βιολί. Ναι, αφού τα έκουρες. Και αυτό κάνεις και στο βιολί παίζεις. Στην Τούμπα, ποια του φανέλα δεν θα πάρεις. Στο Ευρύδι. Κωστή, κοιτάξτε. Ο οποίος κάνει καριέρα στην Αμερική, ε! Μεγάλη! Κοίταξε να δεις, Κωστή. Παίρνει ένας φίλαθλος της Βέρειας. Λέει, είμαι βασίλισσα και αυτά. Εγώ είπα, θα ήθελα στο ελληνικό πρωτάθλημα να μην υπήρχε ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, αν είναι αυτό το πρωτάθλημα το ελληνικό, αν έχει αυτά τα μούτρα, φταίνουν αυτοί οι δύο. Και να μείνει η Βέρεια με τον Καραμελίδη. Και λέει το παιδί από τη Βέρεια. Άκου Κωστή, ποδοσφαιρικά όμως τι είπε. Εγώ λέει δεν θέλω, παίρνει ο Βεργιώτης και λέει, εγώ δεν θέλω ούτε ΑΕΚ ούτε ΠΑΟΚ μαζί με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ναι. Ξέρεις γιατί? Γιατί? Γιατί τον Άρη τον έχει κερδίσει όταν είχε ομάδα. Τον Ηρακλή τον έχει κερδίσει όταν είχε ομάδα. Αυτά τα παλιωτόμαρα τα τέσσερα. Συμιλάω. Έχουν τέσσερα δάχτυλα. Το Μάρι είναι βρωμάν από όπου και εσύ, είτε σηκώς μασχάλες, είτε πόδια, είτε κολομέρια βρωμοκοπάν. Γι' αυτό αυτό το πρωτάθλημα έχει αυτή την κατάντια. Κατάλαβες. Αν το Ολυμπιακό πήρε πρωταθλήματα τίτλου, ο Παναθηναϊκό πήρε. Η ΑΕΚ α πούμε ότι πήρε. Ο ΠΑΟΚ τι πήρε, ρε φίλε. Αυτά που πήρε. Τίποτα δεν πήρε. Πήρε δύο κύπελα με τον Πατατούδη. Ακόμα τα πληρώνω. Ακόμα έρχεται κάλλι. Τετραστρόικα θα έρθει. Μα εσύ δεν είναι τελευταία. Για να πληρώνουν τα κύπελα του Πατατούδη. Εσύ πήρε το πρώτο πρωταθλητή τη πόλη. Αυτό ήθελε. Εσύ για να κάνει παορκοποίηση, γιατί αυτό γινότανε, και για να μπορέσει να γίνει το απόλυτο αφεντικό τη πόλη, έπρεπε να είσαι πρώτο στην πόλη. Αυτό ήθελε να κάνει. Πρώτο στην πόλη. Πρώτος είμαι και σε αυτή την πόλη. Ναι, γι' αυτό και στη μεγάλη την πόλη είμαι πρώτος. Ναι, στα 2 εκατομμύρια της Βόρειας Ελλάδος. Σε κάθε πόλη είμαι πρώτος. Εννοείται. Ξέρει ο Ραπτοπούλος, πήγαμε σε πολλές πόλεις σήμερα. Εννοείται πρώτος ήμουν. Παντού. Ρώτα τον να σου πει. Το Λεμαίδα, Κοζάνη και τα λοιπά. Παντού πρώτος. Στην Λεμαίδα και στην Κοζάνη. Παντού πρώτος. Εγώ δεν θέλω να πάμε στην Ξάνθη. Πάμε στην Ξάνθη και πάμε. Πάμε και από τη Λάρισα και κάτω και ένα ευρώ που είσαι. Παντού πρώτο. Ένα ευρώ που είσαι. Και ξέρει τι είπε ο Αριανό. Είμαι ο μοναδικό, λέει, να ξέρει. Έτσι τον είπε. Ο Παοξίδη στην Κρήτη. Εδώ είναι μάρτυρας. Επόμενη γραμμή. Ναι. Τρομοκρατή. Έλα. Τι λέει, τα γυαλάκια δεν τα έχει σήμερα. Σταμάτησε ο Τσοκατζόπουλος να παίρνει εισιτήρια διαρκείας. Διαρκείας και διαρκείας. Άδεια η Τούμπα. Όσο τα πληρώνει το Πασόκ τα διαρκείας. Φίλε, λίγο πιο δυνατά. Κάτσε ακούστε λίγο, φίλος. Πάρε, αδερφέ, λίγο δυνατά, ρε. Λέγε, φίλε. Κοιμάρα την καραμέλα. Κολόμαγκα. Έχει μείνει, δεν κατάλαβα. Τι είπε ο φίλος. Κολόμαγκα, εσύ να μάλλον. Είπε κάτι για τον Άρη, δεν έχεις Αριανάκη σήμερα. Όχι, στα γυαλιά του λέει. Ένα εκατομμύριο χρωστάτε στη Δήρη, βλακά. Τρία εκατομμύρια παοξίδες και 7,5 Ολυμπιακοί. Ναι. Αλβανοί, Ρώσοι. Κάτι Ολυμπιακός, σταθερά, φίσκα. Πάμε. Εσύ πουρ. Και ένα εκατομμύριο στη ΔΕΗ. Εσύ πουρ. Στη ΔΕΗ. Ο Άρης στο Παλέντε Σπορ πιο πολύ κόσμο τραβάει από σένα. Αυτό είναι ένα εκατομμύριο στη ΔΕΗ. Ο Άρης στο Παλέντε Σπορ φέτος έχει περισσότερο κόσμο από την Τούμπα. Στη ρύθμιση να μιλήσει. Ναι, τώρα σου λέω ένα 200. Αλλά στον Άρη, άμα δεν πεις στη ρύθμιση, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Πάμε κόσμο. Στον Άρη, είσαι δεν πεις στη ρύθμιση. Πάμε κόσμο. Έλα. Καλημέρα, φίλε, πάμε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, έτσι δυνατά. Καλημέρα. Ήδρωσα να βγάλω γραμμή ρε παιδιά στην ημέρα. Χαμός έχει γίνει. Ωραία. Γιάννης από Κομοτηνή, Παναθηναϊκός. Καλώς. Ωραία. Γεια σου Γιάννη. Γιατί λες ψέματα. Ορίστε. Γιατί λες ψέματα. Γιατί λες ψέματα. Ποιος λέει ψέματα. Παναθηναϊκοί. Δεν υπάρχουν Παναθηναϊκοί φίλες στην Κομοτηνή. Μόνο Παοξίδες. Μόνο Παοξίδες. Λάγια κάτω, δεν φέσει λέξη. Φίλε. 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 Μπει σαν ερώτημα της εκπομπής σήμερα για τον Brexit. Ναι. Εγώ είμαι υπέρ του Brexit, αλλά μπερδεύετε όλοι σας ένα πολύ βασικό πράγμα. Ναι. Εμείς κρίνουμε σαν οπαδοί, σαν φίλαθλοι, σαν όπως θέλετε πείτε το. Δεν έχουμε να χάσουμε κάτι. Άρα δεν συμφωνείτε με τον κύριο Αλαφούζο, έτσι.
Εγώ όχι. Παναθηναϊκές, συμφωνείς με τον Brexit? Τα πιστεύεις αυτά? Εγώ συμφωνώ με τον Brexit. Μπράβο ρε φιλαράκι, μπράβο ρε φιλαράκι. Μπράβο. Αλλά δεν θα γίνουμε ποτέ εμείς ομάδα. Οι φιλαθλοί και οι οπαδοί, εμείς συμφωνούμε με τον Brexit. Μπράβο, οι οπαδοί συμφωνούν, γιατί δεν έχω κάτι να πάρουν. Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους όλων βέβαια. Συμφωνώ. Αλλά εμείς δεν έχουμε να χάσουμε όμως και κάτι. Οι άλλοι, τα λίγα ή τα πολλά που βάζουν τέλος πάντων. Εκνευρίζεσαι με τον Αλαφούζο που πάει με τα νερά του Μαρινάκη στο θέμα αυτό. Αυτό θα τώρα για κατά. Κωστή, να σου πω εγώ με τι εκνευρίζομαι με τον Αλαφούζο. Ναι. Όταν βγαίνεις και λες, εγώ με κλιματίες, με κακουργηματικά κατηγορούμενους δεν πάω να μιλήσω. Ο Άγιος ο Αλαφούζος. Εγώ να πω ότι συμφωνώ μαζί του, αλλά δεν δέχεσαι να μιλήσεις μαζί τους, αλλά πας και παίζεις. Αν ήταν μάγκας να μην πήγαινε καν να παίξει το Καραϊσκάκι και να κρατήσει μια ενιαία γραμμή σε όλα. Ρε φίλε, παίζω μαζί του, αλλά... Τι είναι αυτό τώρα? Όχι, εμένα με ενοχλεί που ο Αλαφούζος παίζει το παιχνίδι του Μαρινάκη. Τι είμαστε εμείς τώρα, γάβρι να καίει από το πολίδα το χορτάρι για να κάνουμε στο κοντήρια. Έχει ένα Ο Μαρινάκης και ο Αλαφούζος είναι στο ίδιο κόμμα, Νέα Δημοκρατία. Θα δεις διαιτησία του Μαρινάκη. Εγώ έχω μεσάνυχτα. Τότε είσαι εξευτηρισμένος άνοπαδος Παναθηναϊκού που βγαίνει ο Αλαφούζος και λέει υπέρ του Μαρινάκη στο θέμα Κοντονή, στο πιο σοβαρό θέμα που αν δεν παίξει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη δύο χρόνια τελειώνει και κάνεις πότε είπε ο Μαρινάκης θα παραιτηθούν οι υπόδικοι της ΕΠΟ. Δεν θα το πει γιατί αυτός σε αδερφέ. Πώς είναι να σε ρωτήσω λίγο κάτι ακόμα? Συμφωνείς ότι πρέπει να βγουν ή τα κουστούμια, οι σέλφι και οι γκόμενες από τα γήπεδα για να ξαναδούμε λίγο μπάλα? Ειλικρινά, τα κουστούμια έξω. Από τότε που αποφασίσαμε να φέρουμε τους κουστούμάτους για να μας κάνουν ανθρώπους, υποτιθέμενα εμάς τους οπαδούς. Πάρε ασπίδα και ακούντιο σου και πάει στο γήπεδο. Αν έρθει με κουστούμια τεσσάρε, θα πει άλλο να χάνω και να μην έχω τον κουστούμια. Τον ίδιο τρόπο που θα πάρει το καμπάρι. Όχι ρε φίλε, όχι ρε. Αδερφέ, διάλειμμα. Τερορίστα. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sports Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με πόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sports Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου, όμως ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομμωτήριο Έφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Ατάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Έφη. Ολύμπου 23 231 0515 0517. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Έφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Έφη. Ολύμπου 31 231 0555 703. Ο δρόμος είναι το σπίτι μας. Η ταχύτητα είναι το όπλο μας. Τα βάρη σας είναι η δουλειά μας. Και η μεταφορά τους ευθύνη μας. Εταιρεία μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ από το 1980.
μεταφορές, μετακομίσεις, αποθηκεύσεις, ανυψωτικά μηχανήματα, διανομές, ψυγειοδιανομές και συσκευασίες. Παρέχεται ασφάλεια και δορυφορική παρακολούθηση φορτίου. Ειδικές μεταφορές σε πιάνα, χρηματοκιβώτια, έργα τέχνης και αρχείων. Μετακομίσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό με πιστοποιητικό τάπα για εμπορεύματα υψηλής αξίας. Εταιρεία μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ. Σαπφού 44 στο Βαρδάρι. 2310533996 και 6984331731. Η ταχύτητα, η ασφάλεια και η ποιότητά μας είναι διαχρονική και διαφορετική. Οι αποθήκες μας οι πιο σύγχρονες και ασφαλείς. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να μεταφέρουμε με ταχύτητα και ασφάλεια την περιουσία σας. Έτσι απλά. Κασαγιάννης. Πίνασες και βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια, τα τετριμένα, τα κοινότυπα, τα καθημερινά. Σου ήρθε η λιγούρα και γουστάρεις κάτι γρήγορο, ποιοτικό και αξεπέραστο? Θα πας στο Daily Way, ένα καινούριο μοντέρνο γυράδικο στη Δυτική Θεσσαλονίκη, που εκτός από φανταστικό γύρο με 50% λιγότερα λιπαρά, μπορείτε να δοκιμάσετε νέες πρωτότυπες, φρέσκες συνταγές και πιάτα που θα σας εκπλήξουν. Όπως το Daily Toast, δηλαδή δύο καλαμποκίσιες πίτες που το στάρονται με σος φέτας, μπέικον γκούντα και γύρο, ή ό,τι όλο θέλεις, τορτίγες, κλαμπ με γύρο, hot dog, και για τους fitness daily σαλάτα με μαρούλι, ρόκα, σπανάκι, μανούρι, μανιτάρια πλευρότους, καραμελωμένα κρεμμύδια, κρέμα βαλσάμικου, ελαιόλαδο και κρουτών. Αν αργήσουμε στην παράδοση, πάνω από 30 λεπτά δώρο μία πέψη 1,5 λίτρου. Daily Way, Αγίων Πάντων 28, και για παραγγελίες 2310 510 045. Θα εξιτάρεις τον ουρανίσκο σου. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γάριδο, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 2310 922 710. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Ο βελονισμός αποτελεί την πιο αξιόπιστη ιατρική θεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού όπως οσφιαλγία, αυχεναλγία, αρθρίτιδες, ρευματοπάθειες, σε παθήσεις του νευρικού συστήματος, ημικρανίες, αϊπνίες, στρες, άγχος και κατάθλιψη. Ο βελονισμός είναι ιδανική θεραπεία για άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν βάρος, καθώς μειώνει την όρεξη και τη βουλιμία. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, οδηγεί την ψυχική ηρεμία και προκαλεί τοπική λιπόλυση και σύσφυξη. Με το συνδυασμό βελονισμού, ισορροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά. Ο βελονισμός αποτελεί ιδανικό σύμμαχο σε όποιον θελήσει να διακόψει το κάπνισμα γρήγορα, χωρίς πόνο και παρενέργειες. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 2310 282 400. Guitar, 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 guitar. Παρακαλώ. Κλειδωμένος εκεί. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά, να πούμε, και να την βγάλω. Πού ορίστε? Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα? Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω? Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος, Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 2310 85 27 27. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια, με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου.
κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ καραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 2-31-0-85-27-27. Οδηγός. Ναι. Οδηγός. Ναι. Μάλιστα, καλύτερα. Από καύσιμο. Ναι. Αφαίρεση διπλώματος. Ναι. Λόγο. Αφαίρεση αυτή. Αφαίρεση διπλώματος. Λάγε. Έμεινε οδηγός από καύσιμο. Κυριακή. Δεν έχω 2 εκατομμύρια. Δηλαδή, ναι. Να φας ξεχάσεις. Λοιπόν. Άκου το ταγκά. Για να καταλάβω. Για να καταλάβει ο κόσμος. Να φας ξεχάσεις. Βυζίνια βάλεις έβαλες. Γιατί τα είπε και, και ελάφρυνε. Λοιπόν. Έχουμε ραντεβού 5 παρά 4. Του πάτησε 140. Μου ήρθε 5.30. Και έκαψε πολύ βυζί. Για να προλάβουμε, γιατί όλα ήταν εκεί με χρονοδιάγραμμα. Πλάκο το μου λέει. Το πλακώνω λοιπόν και αντί για 90 πήγαμε με 140. Λογικό και παγκόλουθο να κάψει παραπάνω βενζίνη. Αφού πήγαμε να προλάβουμε τις καταστάσεις, όταν τελειώσαμε και φύγαμε, ξεκίνησαμε να φύγουμε, περνάμε από 3 βενζινάδικα για να βάλω. Και είναι όλα κλειστά. Βγαίνω στην Εγνατία μετά. Λέω μας πάει μέχρι τη Βέρεια. Έχει στο κλειδί αυτό. Θα το απομονώσω και λίγο ελαφριά. Δηλαδή, με 90 τώρα... με 100, συγγνώμη λίγο να ολοκληρώσω. Και θα φτάσουν. 17 χιλιόμετρα όμως πριν, μείναμε. Και φταίει άλλη. Ποιο φταίει, ρε φίλε. Δεν φταίει. Φταίω εγώ γιατί δεν τα βενζινάδικα κλειστά. Τι να κάνω δηλαδή. Να κάνω μπαούλο πίσω. Πάω. Πάλι ήρθαμε. Πάμε. Τρεις από το τέλος. Ναι. Αφαίρεση διπλώματος. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Ο εκδότης πέρα και πριν είμαι. Μπορώ να μιλήσω. Τρίτη φορά, ρε αδερφέ. Γιατί δεν πειράζει. Καλά, μίλα, ρε φίλε, δεν πειράζει. Γιατί. Ναι, πάλι καλά, εντάξει. Δεν κατάλαβα γιατί με έκλεισε ο κύριος Αυτόπουλος προηγουμένως. Δεν πάρει τέρα. Ναι, λοιπόν, για κάποια θέματα που ακούστηκα στην εκπομπή, θέλω να δημόσω την άποψή μου, ένα σχόλιο να κάνω. Ως προς το Brexit, πρώτα απ' όλα, πιστεύω ότι ο κάθε υγιής φιλάθλος πέραν των φιλάθλων του Ολυμπιακού είναι υπέρ του Brexit. Για να αν ο κύριος Μελισανίδης, ο κύριος Σαραφούζος, ο κύριος Σαββίδης είναι διατεθειμένοι να χάσουν έστω τα λίγα εκατομμύρια τα ψήφια. Ποιοι είναι διατεθειμένοι, άκουσες τι είπε ο Μελισανίδης. Άστο να μιλήσει λίγο εδώ άλλο. Όχι για τους οπαδούς λέει. Άλλο οι οπαδοί, οι παράγοντες των ομάδων αυτών που ανέφερες, όχι απλά θέλουν να παίξουν στην Ευρώπη, σε λίγο θα καλέσουν και τον κόσμο σε διαδήλωση για να γίνει το κύπελλο. Ακριβώς αυτό. Πρέπει ο κάθε υγιής φιλαθλός να πιστεύει και να είναι υπέρ του Brexit. Δεν μπορεί τώρα, επειδή όπως ο κάθε κύριος Μελισανίδης... Να είσαι σίγουρο ότι θα πας καλά. Δεν είναι διατεθειμένοι να χάσουν τα λίγα εκατομμύρια που τους πετάει η Ευρώπη για να εξηγήσει το ποδόσφαιρο. Γιατί ακριβώς όλα αυτά είναι υποκρισία. Όλα αυτά είναι υποκρισία. Μπράβο, φίλε. Γι' αυτό και κάθε υγιής φιλάθλος δεν πρέπει να είναι υπέρ της διοίκησης όταν αυτοί τους κοροϊδεύουν με αυτόν τον τρόπο. Ρε φίλε, συγγνώμη. Ρε φίλε, το ποδόσφαιρο είναι διεφθαρμένο. Είναι διεφθαρμένο. Δεν πρέπει να γίνει να τελειώνουμε να το φτιάξουμε. Ακριβώς. Ωραία, τελειώσαμε τώρα και να κάνει. Να υποστηρίξω να το φτιάξουμε δηλαδή, με τον Πάο και με την ΑΕΚ. Άντε πάλι, το βιολί του και αυτός από εδώ. Αυτούς θα φτιάξουν ποδόσφαιρο. Αδερφέ, να σε ρωτήσω κάτι. Συμφωνείς αύριο να τελειώνει το πρωτάθλημα, να παίξει το πρωτάθλημα. Ένα λεπτό, ρε Ολλανδέ. Ένα λεπτό. Θα φτιάξει το ποδόσφαιρο με τον Σαββίδη και με τον Ιωάννη με τον Πάο. Ούτε για το Παναφρικανικό να παίζουν οι τροταμούγκτος σε καναπόμπο με τους ανθρωποφάγους. Επανομή, έτσι, επανομή. Λοιπόν, δεν άκουσα την ερώτηση που... Ωραία, σε ρωτάω εγώ λοιπόν. Λίμπερο. Θεωρείς ότι θα μπορούσε ποτέ ο Μελισανίδης να πάει και να πει ότι εγώ τα λεφτά που κυνηγάω να πάρω, που έπαιρνε ο Ολυμπιακός, δεν τα θέλω και θέλω να κάνω εξυγίαση. Το θεωρείς αυτό. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Ρε παιδιά, έτσι λοιπόν, αδερφέ, άκουσέ με, νομοθετούν συνέχεια κατά των οπαδών, όλων των ομάδων, γιατί τελικά η διαφθορά στο ποδόσφαιρο είναι οι οπαδοί και όχι αυτοί οι γαμματωμένοι που μπαίνουν μέσα στις συνελεύσεις. Πάντως. Έτσι. Αυτό επόμενη γραμμή. Πάντως στο καπτατζόγλιο, γκόμενες δεν βλέπω ούτε γραμματάκι. Μα ναι, εννοείται. Όχι, έξω. Δεν μου λες Ολλανδέ, πόσο κόσμο έχει. Κόσμο στο καπτατζόγλιο δηλαδή. Πόσο κόσμο έχει. Σήμερα. 7-8 χιλιάδες. Είχε τόσο κόσμο. Εγώ εμείς δεν το είδαμε, δεν ξέρω. Ναι, 7-8 χιλιάδες τόσο. Καλά είναι.
Άμα είχε τόσο φυσικά. Πάνω από 7 δεν νομίζω να έχει. Νομίζω εκεί, εγώ εκεί λέω. Δεν σου λέω για παράδειγμα. Εγώ το 7 δεν το κάνω 15. Οπότε ξεκινάει η μετάδοση του αγώνα και λέει 1000 άτομα βρίσκονται. Εγώ τώρα αύριο άμα δω ένα άδειο καθατζόγλιο. 1000 άτομα βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο γήπεδο του Στούμπα και ξεκινάει μετά από 15 λεπτά. 10.000 σοβαροί του Πάου είναι μέσα στο γήπεδο. Πάμε, καλημέρα. Έλα. Εγώ σήμερα, ένα λεπτό. Σήμερα έχω πάθει πλάκα με εκφωνητή ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Τρώει το δεύτερο γκολ ο ΠΑΟΚ και λέει ο σπίκερ, είναι σε άλλο μάτς, είναι στο Τρίπολι Ηρακλής. Και λέει να πάμε στη Νέα Σμύρνη, λέει έχουμε το δεύτερο γκολ. Διαμαρτύρεται εντόνως ο ΠΑΟΚ για το φάουλ του Βιτόρ πριν τη φάση του γκολ. Κάτι ακόμα τότε δεν το φάγει. Πότε πρόλαβε να διαμαρτυρηθεί, ρε παιδιά, ο ΠΑΟΚ. Ο άλλος έμεινε από βενζίνη και φταίγαν τα βενζινάδια. Ο άλλος είναι Αριανός και μιλάει μόνο για τον ΠΑΟΚ. Καλά κάνει. Λέγε εσύ. Διδάξατε πολιτισμό σήμερα. Τι σε πείραξε, δηλαδή. Μήπω εσύ που μιλάς για ΠΑΟΚ. Διδάξατε πολιτισμό έμαθα σήμερα. Εσύ που μιλάς για ΠΑΟΚ. Διδάξατε πολιτισμό σήμερα. Δεν κατάλαβα. Είμαστε με τον πρόεδρο του Ιορδαϊκού και τον μεγαλομέτωπο. Σου πω τώρα τι γίνεται. Και στον πρώτο γύρο είναι καθαρά οι Ιορδαϊκοί κάναν δηλώσεις, κάτι δηλώσεις χωριά του. Δηλώσεις. Και εσείς απολιτισμένοι, ας πούμε, τους δείξατε ότι. Κάτι αυτό να πούμε. Είναι καθαρά τώρα ΠΑΟΞΙΖΟΝ. Λοιπόν, είναι καθαρά βλάχο χωριά του. Κολομαγκίτιδα. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα τι φάρμακο είναι για αυτό. Βλάχο κολομαγκίτιδα. Προσέξτε λίγο. Βλάχο κολομαγκίτιδα. Ανοίξτε το λεξικό του Παπαδημιώτη. Βρίζανε μια μισή ώρα εν χορό τον μεγαλομέτωχο. Τη γυναίκα, τα παιδιά, τη μάνα, τη θεία, τα πεθαμένα του αυτά του. Είδε που δεν το γνωρίζει. Στο γήπεδο λοιπόν μέσα του. Έχει την τούμπα δεν βρίζουν. Λοιπόν, πάλι στην τούμπα δεν βρίζουν. Α σε τι λέμε. Είναι τρελό ο άνθρωπο. Στην τούμπα δεν βρίζουν. Εσύ δεν τα κάνει. Ρε τι κάνουν στην τούμπα ρε, εξομολογούνται και μεταλαμβάνουν μετά ρε. Τροπήσου ρε, τροπήσου. Τι λέει, τρελός ο άνθρωπος. Τροπήσου, να τα καταγράψω. Εγώ τροπή μου. Ρε τι, μια ματσόλα παροπίδα φορά στην αυτιά ρε μας. Ματσόλα παροπίδα ρε. Τροπή, έτσι καλά. Εγώ το θέλω από Παπαθαλασσάκη στο Κρέξι, θα άκουσε με. Γιατί έχει βαρεθεί να μιλήσει. Μια ματσόλα παροπίδα ρε. Εντάξει, είναι φίλοι μας, το Ιορδακή γι' αυτό. Όχι, δεν είναι. Μιλάμε το κοινωνικό, το ανθρώπινο. Δεν άλλο κομμάτι. Ναι, ρε, άκουσε με. Όποτε θέλει, άκουσε με. Όποτε θέλει, είναι πάω Καμπότζη, Βιετνάμ. Πάω τρομοκρατία παντού. Δεν είναι κανεί δύο εκατομμύρια. Όταν βγαίνει ο άλλο εκεί και σε βρει, γιατί δεν είναι κλειστό να έρθει. Κλειστό το βλάκι. Κλειστό το βλάκι και το πιάνο. Διδάσκονται στη θύρα 4 από την ηλικία των 5. Γι' αυτό και ο άλλο έβγαζε ο Παοξής στον ανούρισμα. Ναι. Και το έβαζε έτσι στον ανούρισμα και το τραγουδούσε το παιδί. Έλα να λέμε πάντως στην Αθήνα για να έχουμε εδώ. Καμάρωσε το γενικά. Λέγε καλέ μου άνθρωπε. Καλημέρα Κώστα. Καλημέρα καλέ μου άνθρωπε. Ο Αριανός. Ρε φίλε το καλημέρα είναι λες και παρουσιάζεις πρωινάδικο. Μενιό. Σε αυτό που λες για τον Ιορδαϊκό έχεις απόλυτο δίκιο. Όταν είχε πάει ο Καρυπίδης στον πρώτο γύρο, καθόταν εκεί μαζί με τη διοίκηση του Ιορδαϊκού και ο πρόεδρος του συνέχεια μας έβριζε και αναγκάστηκε ο Καρυπίδης και σηκώθηκε και έφυγε. Και εμείς εδώ όταν έρχονται του συμπεριφερόμαστε πολύ καλά. Κοιτάξτε τι να κάνει, να ασχοληθεί ο Άρης τώρα με τον Ιορδαϊκό. Μα δεν ήταν πια. Αυτά είναι συζήτηση. Αυτά είναι συζήτηση με τον Τζόρντα να μάθει. Δεν κατάλαβε ποιοι. Όχι, με δηλαδή, δεν είναι φανερό ότι σε αυτή την κατηγορία δημιουργήθηκε πρόβλημα σε δύο έδρες. Μία στη Δράμα και μία εδώ στην Τρομαγή. Είδε καμιά άλλη έδρα να δημιουργήσει πρόβλημα τον Άρη. Με την Καβάλα είστε χαλασμένοι. Με τον Πασαραϊκό είστε χαλασμένοι. Με την Δράμα είστε χαλασμένοι. Άκου τώρα σου. Δημιουργήθηκε πρόβλημα στην Καβάλα. Όχι, δημιουργήθηκε πρόβλημα σε δύο έδρες. Ναι, πρόβλημα δημιουργήθηκε σε δύο έδρες συγκεκριμένε. Στη Δράμα και εδώ η Ιορδαϊκή. Στην Χρυσούπολη δεν δημιουργήθηκε. Παντού όπου πήγατε δημιουργήσατε πρόβλημα. Όπου πάνε οι Παοξίδες πληρώνουν cash και την άλλη μέρα βγαίνουν οι μαγαζάτορες και λένε ξαναρθείτε παιδιά. Σας έχουμε ανάγκη. Δηλαδή όπου περάσανε οι Παοξίδες πέρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι λες. Ναι, γεια σα, Παντελή. Συνέχισε καλέ μου άνθρωπο. Μενιό, πήγε γήπεδο σήμερα. Δεν πήγα σήμερα, είδα το δεύτερο ημίχρονο τηλεόραση. Ναι, καμία σχέση με το πρώτο. Εντάξει, το δεύτερο ήταν πολύ πεσμένο σε ρυθμό. Ο δεύτερο πέσνε, φίλε. Αλλά αφού χρησιμοποιείται, εγώ στο τέλο λίγο φοβήθηκα. Μήπω ισοφαρίσουν γιατί δεν παίζαμε καθόλου καλά. Αλλά αφού πήραμε την νίκη.
Εντάξει, την άνοδο, οπότε τώρα ας αποσιωθεί ο καλύτερος στο εξαγωνιστικό. Εντάξει, ο Άρης έχει εδώ και τουλάχιστον 2 μήνες, 3. Η Σιρακλής έπρεπε να ασχολείται με το τι θα γίνει του χρόνου. Αυτό είναι το πρόβλημα στον Άρη και όχι το αγωνιστικό, το ξέραμε από τις 28 Οκτωβρίου. Ενώ τις εγκαθάρισες δεν το ξέρετε από πέρσι. Εκεί είναι πρόβλημα. Εκεί είναι πρόβλημα. Εκεί να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Έχω μια περιέργεια. Δεν τι λες, το αγωνιστικό το ξέρουμε, λες. Το άλλο είναι το πρόβλημα. Αριανέ, ναι. Αριανέ λέγε. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Να σε ρωτήσω, Ηρακλήδες, κάτι. Με όνομα Ηρακλής, τι θα πόθηκες και είδες από τον Άρη και γίνες Αριανός. Δηλαδή αυτή την ερώτηση ήθελα να την κάνω. Εντάξει, στο λογικό. Δηλαδή, άντε να δεχτώ ότι είσαι μπασκετικός, να πω ότι επειδή είδες εκεί τον Νίκο Γκάλι και τον Γιαννάκη και τον Φιλίππο και τα παιδιά. Είναι παοξής, αλλά δεν το κατάλαβε ακόμα. Είναι και αυτό, είναι και, να σου πω, είσαι και εσύ μέσα στα 2 εκατομμύρια του Τζόντα στην Βόρεια Ελλάδα. Όχι, αυτό δεν υπολογίζεται εκεί. Είσαι και εσύ. Ναι. Όλη η Ελλάδα είναι πάω. Απλά τα πρωταθλήματα τα παίρνει ο Ολυμπιακός γιατί τους τα δίνουμε. Γνωρίζουμε την ιστορία. Εμείς υπάρχουμε στην Ελλάδα. Ιστορία εκεί ο Ολλανδός. Ιστορία. Έχεις ιστορία. Ναι. Από ιδρύσεως και μετά. Για πες. Ο Άρης έφυγε από τον Ηρακλή και μεγαλούργησε. Τον διώξανε. Όχι, υπήρχαν 33 παίκτες. Ο Ηρακλής έγινε. Ο Άρης. Μας διώξαν. Ο Άρης έφυγε από τον Ηρακλή, μεγαλούργησε. Είναι η μοναδική ομάδα στη Βόρεια Ελλάδα που σήκωσε κεφάλι στην Αθήνα. Το 28 και τότε, ναι. Το 28 και τότε, γιατί τότε δεν ήταν Ελλάδα εδώ. Τότε δεν ήταν Άρης. Δεν ήταν Ηρακλής. Δεν ήταν ΠΑΟΚ. Δεν ήταν αυτή. Λοιπόν, είναι η μοναδική ομάδα, στο ξαναλέω, που σοβαρή, που σήκωσε κεφάλι στο Αθηναϊκό κατεστημένο, πήρε τίτλους. Πώς έγινε αυτό. Και αν δεν υπήρχε ο πόλεμος του 40, διότι μιλάμε για τον Άρη τα τέλη του 30, γιατί ίσως από τις καλύτερες ομάδες, αμάθησε ιστορία. Ποιος πόλεμος. Όλων των εποχών και τη σταμάτησε ο πόλεμος. Δηλαδή ο Άρης εκείνη την εποχή, γιατί η ιστορία κρίνεται στις λεπτομέρειες. Έτσι. Λοιπόν, ο Άρης εκείνη την εποχή αν είχε άλλα 3-4 πρωταθλήματα, δεν υπήρχε στην πόλη ούτε ΠΑΟΚ ούτε Ηρακλής. Η Καλαμαριά θα είχε παραπάνω. Και σε ρωτάω το εξής. Ότι στην παντοκρατορία του ΠΑΟΚ, εσείς του 2016 πάλι δεν υπάρχει. Ποια παντοκρατορία του ΠΑΟΚ. Η παντοκρατορία του ΠΑΟΚ στην πόλη. Ναι. Ενώ εσύ υπάρχει στην πόλη. Από το 75-73. Εσύ δηλαδή ποδοσφαιρικά με τον Ηρακλή μπορεί να συγκριθεί. Ο ΠΑΟΚ παντοκράτορας είναι σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Όχι μόνο στην πόλη. Και αν θέλετε κάθαρση στο ποδόσφαιρο, βγάλετε τα κάγκελα από το γήπεδο. Βγάλετε τα κάγκελα από τα γήπεδα. Γίνετε από τον ΠΑΟΚ και μη στεναχωριέστε. Ο πράσινο ήλιο μόλι πάρει την κυβέρνηση θα σα κάνει και σα μεγάλο. Δεν γνωρίζει ιστορία. Πράσινο ήλιο Φιλαράκι είναι θρησκεία. Ο πράσινο ήλιο. Ποιο είναι ο πράσινο ήλιο. Ο ήλιο Πανατέλη, δεν. Ο ήλιο Πανατέλη, ο πράσινο. Εγώ έκανα μία ερώτηση στου ακροατέ μου και του είπα: έγινε η Δευτέρα Παρουσία. Και είναι να αναστηθεί μεταξύ Ιησού Χριστού και Ανδρέα Παπανδρέου. 9-2 κέρδισε ο Ανδρέας Παπανδρέου τον Χριστό. Και όταν τους ρώτησα τους 9-2 γιατί τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Χριστό, μου απάντησαν γιατί ο Χριστός δεν διόριζε. Και όταν αρρωστήσουν αυτοί οι ακροατές, όταν αρρωστήσουν αυτοί οι ακροατές, να λένε Ανδρέα Παπανδρέου βοήθα μας. Θα καθαρίσει το ποδόσφαιρο με τον ΠΑΟ και με την ΑΕΚ. Και ο Ηρακλής είναι τίμια ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Απάφημα, είστε διά. Δεν πήρα να αναλύσουμε για το Brexit. Καλά. Απλά επειδή αυτή τη στιγμή η κοπέλα μου η Μαρία μας βλέπει, θα ήθελα να της κάνω μια πρώτη σιγά μου στον αέρα. Πόσο χρόνο είσαι, Μαρία? Μαρία μου, καλό. Θα πώς... παντρευτείς. Πόσο χρόνο είσαι, μικρός? Ρε φίλε, καρουσέλ, τι είναι αυτά που καρουσέλ βλέπεις, ρε φίλε, τι είναι αυτά που λες τώρα? Αλήθεια, ρε φίλε, σε τι περιπέτεια? Ναι, εντάξει, ποζεριά. Σε τι περιπέτεια παίρνει? Δεν ήταν νομίζω ότι πήρε. Πες τώρα τα μαλάκια. Εντάξει μωρέ, ποζεριάτε με. Πρόταση. Ε, αδερφέ, να ξέρεις, είναι δύσκολο να πει. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Είναι καλά, αλλά μετά θα υπάρξει μαρμίτα. Ναι.
Και μετά αδερφέ, με τον Ολυμπιακό, είτε έχω χίλια άτομα είτε όχι, όταν εγώ θα παίξω με τον Ολυμπιακό, πρώτα θα δεις τι θα γίνει και δεύτερο, άμα κάνουμε και τον ντου, μετά δεν παρακαλάμε να μας σώσει. Μετά το 20ο χρόνο, εντάξει, εμείς όταν κάνουμε, άκουσε, όταν εμείς κάνουμε ντου, δεν παρακαλάμε μετά να μας αφαιρέσουν τους βαθμούς. Μετά τον 20ο χρόνο, τι είναι το καμίζι, μεμομιξία. Ναι. Και τα κοντά ήταν αποφυλακτικά, αλλά. Καλό βράδυ, φτάνει. Περίμενος, τέλος, πάει. Κολοτερρορίστα.